διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Καζάκης. Εάν θέλετε επικοινωνία με την εκπομπή, υπάρχουν σήμερα δύο διαθέσιμοι τρόποι. Ο πρώτος είναι διά του email mikrofonodk@gmail.com. Μικρόφωνο με κάπα πάντα, μικρόφωνο dk, μία λέξη, @gmail.com. Και φυσικά σήμερα είναι η μέρα που μπορούν οι ακροατές, όποιος θελήσει, να βγει στο τηλέφωνο ζωντανά και να μιλήσουμε για ό,τι τον απασχολεί. 210-34-28-676. Μπορείτε λοιπόν να τηλεφωνήσετε στο 210-34-28-676, να βγείτε στον αέρα και να μπορούμε να κάνουμε το οποιαδήποτε συζήτηση. Λοιπόν, ξαναλέω την τηλεφωνική γραμμή, γιατί μου είπαν ότι δεν ακούστηκε καλά. 210-34-28-676. Το ενδιαφέρον ποιο είναι τώρα, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο είναι να σας πω ότι ποιο είναι το πρόγραμμα συναντήσεων και συζητήσεων, επειδή μου λένε διάφοροι, και βεβαίως δεν είναι κακό, δεν το λέω κακό για κακό λόγο, ούτε το θεωρώ προσβλητικό. Πολλοί, ας πούμε, το ότι ασκώ κριτική στο Λαμπαβίτσα, ας πούμε, αλλά εγώ δεν έχω αναλύσει τα πλαίσια και τα βήματα που μπορεί να γίνει μετάβαση σε εθνικό νόμισμα. Είναι φυσιολογικό να μην με έχουν ακούσει, καθότι δεν είναι και υποχρεωτικό στο γράψο φυσικά, αλλά είναι μάλλον λιγάκι άδικο. Αν θέλετε πραγματικά να δείτε με ποιον τρόπο μπορούμε να μεταβούμε σε εθνικό νόμισμα χωρίς κινδύνους για το εργατικό εισόδημα, για την προοπτική της χώρας και με όρους ομαλότητας, ομαλότητας βέβαια που αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού και όχι την ολιγαρχία αυτής της χώρας, μπορείτε κάλλιστα να βρεθείτε σε μία από τις επόμενες εκδηλώσεις που υπάρχουν και που γίνεται συζητήσεις. Η πρώτη είναι αύριο, 23 του μηνός, στην Παιανία, ώρα 7 μετά μεσημβρία, στην αίθουσα της συνειδιοκτησίας Παιανίας, στην οδό Σπύρου Αγγελή 14, και τη συζήτηση την οργανώνει η Συνέλευση Πολιτών Παιανίας Γλυκών Νερών. Τη Δευτέρα, στις 25 Πέμπτου και ώρα 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, τότε που βγαίνουν οι λικάνθρωποι, στο Contra Channel, στην εκπομπή του Εμίλιο Λιάτσου, θα έχουμε ένα δίωρο εκεί, όπου θα μπορούμε να συζητήσουμε και να απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις που προέρχονται από τους τηλεθεατές σχετικά με το πώς γίνονται όλα αυτά. Πώς δηλαδή μπορούμε να μεταβούμε ομαλά σε εθνικό νόμισμα και να ξεφύγουμε από το σημείο να διώξουμε στη νέα δραχμή, να το πούμε έτσι. Την Τετάρτη, στις 27 Πέμπτου, ώρα 7 μετά μεσημβρίας, το απόγευμα λοιπόν, στο Συνεστούντιο, στην Πλατεία Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, Πατησίων, ομιλία και συζήτηση ανοιχτή πάλι με το ίδιο θέμα. Το Σάββατο, στις 30 Μαΐου, θα βρισκόμαστε στο Βόλο. Ομιλία συζήτηση στην παραλία του Βόλου, απέναντι το κτίριο Παπαστράτου, 7.30 ώρα το απόγευμα. Και την Κυριακή, 31 του μηνός, την επόμενη μέρα δηλαδή, στη Λάρισα, σε μια συνάντηση, συζήτηση με φίλους και συναγωνιστές σε ένα χώρο όπου δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Και ελπίζω πολύ σύντομα να μπορούμε να τον ανακοινώσουμε. Ένας φίλος ρωτάει πια τι γνωρίζουμε για την εταιρεία Mellon Contract Services SA, διότι προβαίνει, λέει, σε συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις για τη διεκπαιρέωση διακανονισμού εξόφλησης παλαιών αγροτικών δανείων στην αγροτική τράπεζα που διαλύθηκε. Μάλιστα, αυτά τα δάνεια πλέον χαρακτηρίζονται ως καταναλωτικά. Λοιπόν, η συγκεκριμένη εταιρεία είναι μια περίεργη εταιρεία η οποία αναπτύσσει τέτοιου τύπου δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ανατολική, σχεδόν σε ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη, στην Κύπρο και στην μάλλον Κυπριακών συμφερόντων. Πρέπει να φέρετε, τέλος πάντων, είναι από τις γνωστές εταιρείες εισπρακτικές, οι οποίες έχουν μια περίεργη δικτύωση με οργανισμούς και τράπεζες. Και λέω περίεργη γιατί πίσω από αυτές κρύβονται συνήθως πολιτικά πρόσωπα ή τραπεζίτες.
για να ξέρουμε και την ιστορία αυτή. Έχετε κάθε δικαίωμα να τους στείλετε από εκεί που ήρθανε με απόφαση του, των δικαστηρίων αυτής της χώρας. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να συζητάνε ή να σας παρενοχλούν για οτιδήποτε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τους πείτε ότι καταγράφετε κι εσείς, γιατί και αυτοί σας το λένε, υποτίθεται, πρέπει να σας πούνε ότι καταγράφετε η συνομιλία. Θα τους πείτε κι εσείς ότι την καταγράφετε κι εσείς τη συνομιλία και επιφυλάσσεστε παντός νομίμου δικαιώματός σας εναντίον τους. Και θα δείτε για πότε ξεμπερδεύετε μετά αυτούς. Λοιπόν, έχουν πάρθει πάρα πολλές αποφάσεις από ελληνικά δικαστήρια εναντίον τέτοιων εισπρακτικών εταιριών που παρενοχλούσαν για παρενόχληση οφειλετών και μάλιστα με χοντρές αποζημιώσεις σε βάρος αυτών των εταιριών. Οπότε μην κολώνετε. Δώστε τους να καταλάβουν ότι δεν θέλετε να σας παρενοχλούν. Δεν χρειάζεται να τους βρίσκετε τίποτα. Με έναν απλό τρόπο. Σας καταγράφω για χρήση παντός νομίμου δικαιώματός μου. Από εκεί και πέρα θα δείτε τι θα συμβεί. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, καλησπέρα και στην παρέαση, κύριε Κατσάκη. Ο έκδοτος μηχανισμός ρευστότητας ELA χρηματοδοτεί μόνο τις τράπεζες. Πόσα χρήματα έχει δανείσει αυτούς τους μήνες και αυτά τα χρήματα προστίθενται στο χρέος λόγω εγγύησης του δημοσίου? Ένα-ένα. Ο ELA αφορά μόνο τις τράπεζες. Κανέναν άλλο μηχανισμό. Πρόκειται για έκτακτη χρηματοδότηση των τραπεζών και μάλιστα με μία ποσοστιαία μονάδα πάνω από το τρέχον διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού των τραπεζών. Δηλαδή, τώρα είναι το διατραπεζικό επιτόκιο περίπου στο 0,25. Η χρέωση στον ELA είναι 1,25. Είναι ακριβώς τρόπος δανεισμού για αποτροπή των τραπεζών. Μέχρι σήμερα συνολικά από το ευρωσύστημα έχουν δανειστεί οι τράπεζες και μέσω του ELA έχουν δανειστεί το τελευταίο τετράμινο περίπου 63 δισεκατομμύρια. 63-64 δισεκατομμύρια μέχρι τον Απρίλιο. Έχουν προσθεθεί αυτά στο χρέος? Όχι. Δεν αρκεί η εγγύηση του δημοσίου για να καταγραφεί στο χρέος, στο δημόσιο χρέος, τα χρήματα αυτά που παίρνουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να καταπέσουν εγγυήσεις και έτσι το δημόσιο να αναλάβει επισήμως την πληρωμή του. Απλά είναι εγγυητής στο δημόσιο σε αυτά τα χρέη των τραπεζών. Και βεβαίως ούτε στα χρέη δεν καταγράφουν ούτε τα swap που γίνονται. Γι' αυτό και είδατε μια απότομη πτώση του δημόσιου χρέους το τελευταίο τριμηνίο δελτίο τέλη Μαρτίου, όπου εξαφανίστηκαν κυριολεκτικά περίπου 12 δισεκατομμύρια. Η κυβέρνηση έχει πληρώσει κοντά στα 3-4 δισεκατομμύρια χρέους. Τα υπόλοιπα που πήγανε? Swap. Αυτό πήγανε. Πήγανε swap. Δηλαδή μεταφέρθηκαν στο μέλλον. Και τα swap δεν καταγράφονται στο δημόσιο χρέος. Αυτό είναι το δράμα της ιστορίας. Θυμάστε, φαντάζομαι, θυμάστε όσοι από εσάς θυμάστε το swap της Goldman Sachs με τον κύριο Σιμίτη, που ήταν περίπου στα 2 δις και μεταφέρθηκε στο μέλλον και με απαρωτά swap κόστησε τελικά κοντά στα 30 δισεκατομμύρια μαζί με τους στόχους επιτόκια και τις αμοιβές της Goldman Sachs. Η κυβέρνηση έχει κάνει swap, είναι προφανές, δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Χώρια τα κρυφά χρέη. Ποια είναι τα κρυφά χρέη? Τα κρυφά χρέη είναι, για παράδειγμα, τα ταμιακά διαθέσιμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ελληνικό δημόσιο χρωστάει επιπλέον αυτών των δισεκατομμυρίων που εξαφανίστηκαν, χρωστάει περίπου 1-2 δισεκατομμύρια, όχι, περίπου 2-3 δισεκατομμύρια από τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Αν θυμάμαι, είναι 1-2, αλλά βία 3, τέλος πάντων, μέχρι εκεί είναι, τα οποία όμως δεν καταγράφονται στο δημόσιο χρέος, διότι είναι λεγόμενο ενδοκυβερνητικό χρέος, δηλαδή είναι ανάμεσα στην κυβέρνηση και αυτό δεν καταγράφεται στο δημόσιο χρέος, αλλά Maastricht, με βάση δηλαδή τα κριτήρια του Maastricht. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, το χρέος έχει ανέβει αντί να έχει κατέβει. Αλλά τι μας πειράζει? Έτσι αλλιώς δεν έχουμε να το πληρώσουμε. Τις περιουσίες θα μας πάρουν, εννοώ συλλογικές και ατομικές. Και βεβαίως, πώς θα το κάνουμε? Το κάνουμε για το καλό μας, όπως ξέρετε. Διότι πώς θα το κάνουμε? Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε? Να το κάνουμε κούγκι, όπως μας είπε η κυρία, πώς τη λένε,
τρέμει το κτίριο και πέφτει. Ξέρω πώς τη λένε αυτή την κυρία, ας πούμε, η οποία έβγαλε ξεφωνητά αγριότητας απέναντι σε όσους υποστηρίζουν τη δραχμή, διότι δεν είναι δυνατόν στις μέρες μας, και ποιοι είναι αυτοί οι απαράδεκτοι και περίεργοι τύποι που υποστηρίζουν. Αυτή κατά τα άλλα είναι δημοσιογράφος, δημοσιοκάφρος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πάντως εμφανίζεται ως δημοσιογράφος. Η ΕΣΥΑ βεβαίως δεν άκουσε τίποτα, διότι το να είσαι δημοσιογράφος, για παράδειγμα, και να λες και να καταγγέλεις ως δημοσιογράφος απόψεις που αφορούν την πολιτική, τον πολιτικό διάλογο του τόπου, ως ακατανόμαστες ή οτιδήποτε με οποιοδήποτε άλλους χαρακτηρισμούς, υποτίθεται, λέμε τώρα, υποτίθεται ότι παραβιάζει τη δημοσιογραφική διοντολογία που υποτίθεται ότι περιφρουρεί η ΕΣΥΑ με οσκόριο οφθαλμού, και ειδικά το πειθαρχικό της ΕΣΥΑ. Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ. Δεν μπορείς να είσαι δηλαδή επίτροπος προπαγάνδας και να το παίζεις δημοσιογράφος. Δεν γίνεται. Βεβαίως στην Ελλάδα μόνο επίτροπος προπαγάνδας επιτρέπεται, όχι δημοσιογράφος. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Τρέμει σαν το ζελέ. Δημήτρη, διατελούν λειτουργήμα. Καλησπέρα και από μένα και λοσμή μας. Χθες έτυχε να παρακολουθήσω μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις ειδήσεις του Μέγκα. Η προπαγάνδα εχθές ήταν φανταστική. Ο κύριος Ευαγγελάτος με την κυρία Τρέμη. Το άσπρο μαύρο, δεν ξέρω όποιος παρακολούθησε. Ο Ευαγγελάτος με το Τρέμιο ζελέ. Ήτανε, παιδιά, τέτοια προπαγάνδα, έτσι, δεν έχει ξαναυπάρξει. Έβγε στους κύριους για το λειτουργήμα το οποίο διατελούν και περιττούν. Μπράβο. Άλλωστε έχουν περάσει από τη σχολή Γκέμπελς. Βέβαια. Γκέμπελς, η αξία της δημοκοπίας. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι πρέπει να το έχουν μελετήσει πολύ βαθιά το θέμα. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι ότι πέρασαν από ειδικά σεμινάρια μιας πολύ καλής εταιρείας ή εκμισθώσεως Δέλτα Νιτάφ για δημόσιες σχέσεις. Και τότε έκαναν σε όλους τους, πώς να το πούμε, δημοσιοκάφρους που εμφανίζονταν στην τηλεόραση, ειδικά σεμινάρια για τον τρόπο που πρέπει να εμφανίζουν τα ψέματα που τους διοχέτευαν τα επιτελεία των δανειστών για να μας πουν. Ελπίζω πολύ σύντομα ότι θα γίνει, θα γίνει. Το θέμα είναι να γίνει το συντομότερο δυνατό μια δικαστική έρευνα που θα αποκαλύπτει τον τρόπο διατεταγμένης συνωμοσίας και διασποράς ψευδών ειδήσεων στη χώρα, προκειμένου η χώρα να παραδοθεί στο έλεος σύγχρονων κατακτητών, ώστε αυτοί οι κυρίες, αυτές οι κυρίες και κυρίες, γιατί κυρίες είναι όλες τους, λοιπόν, να καθίσουν στο σκαμνί του κατηγορουμένου για πράξεις χάρη της προδοσίας και εθνικής αναξιότητος. Γιατί, κύριε Πρεδεντέρη, με το βιβλίο σας απλά αποδεικνύεται το ότι πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί. Και βεβαίως η αλαζονία σας, νομίζω ότι θα τις καπουλάρετε και αυτή τη φορά όπως οι πατρόνες σας, όπως οι παλιοί ομογάλακτοι δοσύλλογοι της παλιάς κατοχής. Αλλά μην ανησυχείτε, αυτοί ήταν πιο έξυπνοι. Δεν αφήνανε μάρτυρες, ή τους σκοτώνανε, τους εξοντωράνε, ή πολύ απλά φροντίζανε να κουκουλώνουν τα δικήματά τους και έτσι να έρθουν οι δικοί τους άνθρωποι και να τους αθώσουν. Εσείς με την αλαζονία σας όχι απλά εξοντώνετε αυτόν τον πληθυσμό, τους Έλληνες, αλλά τολμάτε και από πάνω να βγάζετε βιβλία, κυριολεκτικά δηλαδή, να βγάζετε βιβλία που να μας λέτε πώς ακριβώς διαπράξατε πράξεις εσχάτης προδοσίας σύμφωνα με το 132 παράγραφος 2 του συντάγματος, και το 120 του συντάγματος. Μην ανησυχείτε, θα έρθει η ώρα σας. Και για την κυρία Τρέμη και τον Ισαγγελάτο και όλους αυτούς που κάνανε ειδική αγωγή προπαγάνδας από την εταιρεία, τη συγκεκριμένη εταιρεία που είχε προσλάβει το Δέλτα Νιτάφ και οι δανειστές για να διαμορφώσουν τις ειδήσεις, ειδικά τα πρώτα χρόνια. Και τώρα υπάρχει εταιρεία, αλλά τώρα είναι άλλη εταιρεία. Έχει αλλάξει. Είναι πιο γερμανομαθής εταιρεία. Είναι όλοι παιδιά του Έντουαρντ Μπερνέις. Το βιβλίο Προπαγάνδα 1928. Όποιος μπορεί, ας το βουλευτεί, δεν είναι πολύ μεγάλο. Καμιά σχέση, γιατί εκείνο ήταν πολύ σημαντικό. Η απαρχή. Απλό, η απαρχή των ισόλη κατάσταση. Ο οποίο ήταν και ανυψιό του Φρόιντ, γι' αυτό το λέω. Ότι το τι γίνεται σήμερα με την. Έχουμε ξεδερήσει, βέβαια. Λοιπόν, μέχρι να έρθουν τα πρώτα τηλέφωνα, που να ξαναεπαναλάβουμε
210-34-28-676 210-34-28-676. Να πούμε, να μιλήσουμε για να πούμε και τα μηνύματα που σας στέλνετε. Δημήτρη, θέλω στο Λιάτσο, μην ξεχάσει να πεις ότι οργανώθηκε ομιλία για τη μετάβαση εθνικών όμιλων Τετάρτη 27/5. Πες του Λιάτσο να βάλει το site από κάτω heroe.gr στην εκπομπή, όποιος θέλει να ακούσει την αλήθεια. Λοιπόν, ελπίζω να το... να μπορέσω να το κάνουμε. Λοιπόν, τέσσερα ερωτήματα. Η Ρωσία δεν είναι χώρα εμπειριαλιστική? Αν περάσουμε σε εθνικό νόμισμα, στο δηλαδή θα χάσουν κάποια αξία οι καταθέσεις για αγορές προς το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα κτλ. Δηλώνω ότι είμαι υπέρ το προτάσεις το ΕΠΑ. Η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα μπορεί να, κατά την άποψή σας, να γίνει ομαλά, να μην υπάρχει δελτίο ελλείψη κτλ. Θα γίνεται χρήση καρτών κτλ. Συναλλαγματικό απόθεμα από τις τράπεζες που έχουν ομόλογα Βρετανίας κτλ. Όλα αυτά σωστά ακούγονται. Είναι όμως εφικτά? Γιατί όλοι οι οικονομολόγοι της δραχμής λένε ότι ο δρόμος θα είναι δύσκολος, ειδικά στην αρχή, γιατί τόσο μεγάλη διαφοροποίηση? Πότε θα βγει το βιβλίο για τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα? Λοιπόν, ένα-ένα-ένα. Η Ρωσία, όχι, δεν είναι χώρα εμπειριαλιστική. Μπορεί να ασκήσει εμπειριαλιστική πολιτική, αλλά δεν είναι χώρα εμπειριαλιστική. Ποια είναι η εμπειριαλιστική χώρα? Ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας εμπειριαλιστικής χώρας? Είναι εκείνη που παίζει για την παγκόσμια ηγεμονία, διαμορφώνοντας περιοχές επιρροής ή σφαίρες επιρροής, να το πούμε έτσι. Η Ρωσία προσπαθεί να διατηρήσει το status quo, διαμορφώνοντας ένα buffer zone, μια φιλική ζώνη γύρω από την ίδια. Μπορεί όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν εμπειριαλιστική πολιτική. Ακόμη και η Ελλάδα έχει ασκήσει εμπειριαλιστική πολιτική. Τι κάναμε στη Μουσούλη, στο δρόμο, στην Αλμυρώα έρημο, στο δρόμο για τη Μουσούλη, το 1920-2022. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν εμπειριαλιστική χώρα. Για τα υπόλοιπα μετά. Λοιπόν, ακούμε, σας ακούμε. Εγώ μιλάω. Ναι, βεβαίως. Ναι, γεια σας κύριε Καζάκη, λέγομαι Κατερίνα από Αθήνα, σας παίρνω, έχουμε ξαναμιλήσει και από κοντά και τηλεφωνικά. Ήθελα να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι σχετικά με τη συνέντευξη του κ. Λαπαβίτσα στο The Press Project που είχατε σχολιάσει τις προάλλες. Νομίζω ότι γενικά η τοποθέτηση του είναι θετική από την άποψη ότι μίλησε ξεκάθαρα για εθνικό νόμισμα. Εσείς είπατε ότι διαφωνείτε επειδή δεν ανέλησε τα βήματα της εισόδου στο εθνικό νόμισμα αναλυτικά. Θυμάμαι όμως ότι μίλησε για υποτίμηση 15-20% στις πρώτες εβδομάδες, κάτι τέτοιο είπε. Ναι. Αυτό είναι το σημείο που διαφωνείτε, έτσι, ναι. Τοποθέτηση του κ. Λαπαβίτσα. Βασικά είναι αυτό. Ναι. Ναι. Σε σχέση με την υποτίμηση δηλαδή. Βεβαίως, ναι, ναι. Ναι. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό? Όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό, αλλά είναι λάθος να πάσει σε πολιτική υποτίμηση του εθνικού νομίσματος. Ναι. Η υποτίμηση είναι ένα εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής μόνο για έκτακτες συνθήκες, όταν σε έχουν κολλήσει με την πλάτη στον τοίχο οι συγκυρίες. Εμείς πάμε τώρα δυναμικά να μπούμε με ένα νέο νόμισμα, το οποίο εάν το υπονομεύσουμε με αυτόν τον τρόπο, χαθήκαμε. Προσέξτε, για να πάμε σε λογική υποτίμηση, σημαίνει ότι το νόμισμά μας το πετάμε στις λεγόμενες αγορές συναλλάγματος Forex, όπως λέγονται. Έτσι, δηλαδή το πετάμε στη χειραγώγηση των 10 μεγάλων τραπεζών, που τώρα, πρόσφατα, μόλις την Τετάρτη, ομολόγησαν την ενοχή τους για τη συνωμοσία χειραγώγηση των ισοτιμιών στην αγορά. Με καταλαβαίνετε, είναι τραγικό να το κάνουμε αυτό. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, πώς θα έχουμε την ισοτιμία ένα προς ένα? Αυτό δηλαδή πώς θα το χειριστεί, ας πούμε, το ελληνικό... Ναι, η ισοτιμία ένα προς ένα, ναι. Μπορεί να υποστηριχτεί, ναι. Μπορεί να υποστηριχτεί με τις ανάλογες οικονομικές πολιτικές. Δηλαδή, εάν το νόμισμα που εκδίδεις, μάλλον αν η οικονομία σου έχει συρρυκνούμενα εξωτερικά ελλείμματα, όχι να εξαφανίσει το εξωτερικό έλλειμμα, αλλά να μειώνεται το εξωτερικό έλλειμμα. Δηλαδή να μην κάνεις τόσες πολλές εισαγωγές. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο, εάν αυξάνει ο όγκος των επενδύσεων και κυρίως η παραγωγικότητα της εργασίας. Τι σημαίνει παραγωγικότητα της εργασίας? Ότι στη μονάδα του χρόνου μπορείς με την ίδια εργασία να παράξεις πολύ περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες.
Εάν το καταδώσεις αυτό, το νόμισμά σου δεν έχει κανένα λόγο να υποτιμηθεί. Ωραία, ωραία. Γι' αυτό, αυτό κιόλας, οι 6 ή 8 μήνες στην αρχή που χρειαζόμαστε για να μπούμε στο εθνικό νόμισμα, είναι ευεργέτημα. Δεν είναι κακό, όπως το παρουσιάζουν ορισμένοι. Ανάπτυξη που λέτε, δηλαδή θα έχει ανάπτυξη εργασίας. Ακριβώς, γιατί θα έχουμε προλάβει να μπούμε σε μια διαδικασία δυναμικής ανόδου, ώστε το νόμισμα που θα εισαχθεί, το εθνικό νόμισμα δηλαδή, όταν θα εισαχθεί, θα μπορεί να αντιστοιχηθεί με αυτή την οικονομική άνοδο. Τώρα, εάν δεν τα κατορθώσουμε να πετύχουμε αυτή τη δυναμική άνοδο, τότε ναι, μπορείς να το υποτιμήσεις, αλλά με αντίστοιχα μέτρα στήριξης του λαϊκού εισοδήματος. Δεν θα το υποτιμήσεις για να κάνεις ανταγωνιστικότητα, γιατί ο κύριος Λαμπαβίτσας, καθότι έχει μονεταριστική αντίληψη για το νόμισμα, θεωρεί ότι το υποτιμούμε ως επιλογή για την αύξηση ανταγωνιστικότητας, που είναι μέγα ψέμα. Δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί πουθενά, με κανένα τρόπο, σε καμιά εμπράγματη μελέτη, το ότι η υποτίμηση του νομίσματος αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δηλαδή. Ακριβώς. Ότι και καλά θα έχεις εξαγωγές με την... Ακριβώς. Παράδειγμα, δείτε τι γίνεται με τις γειτονικές μας χώρες. Ποιες εξαγωγές. Ναι, ποιες εξαγωγές. Ναι, ναι. Λοιπόν, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το κλειδί εδώ είναι η παραγωγικότητα. Ναι. Εάν καλπάζει η παραγωγικότητα, δεν έχουμε κανένα φόβο ούτε από το νομισματικό, ούτε από τις αμοιβές. Ναι. Τώρα, αυτοί που φοβούνται τη μετάβαση στο εθνικό νόμισμα λένε ότι εγώ, ας πούμε, έχω στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ, ας πούμε, και τι θα μου γίνουνε. Θα μου γίνουνε, δεν ξέρω τι, θα μου λιγοστέψουνε. Δηλαδή λένε αυτό το επιχείρημα. Ναι, μα πώς θα γίνει αυτό από τη στιγμή που η ισοτιμία θα υπάρξει. Θα είναι ένα προς ένα. Ωραία. Και θα πάμε κατευθείαν σε ένα εισόδημα, με το εθνικό νόμισμα. Ναι. Εκτός από την ισοτιμία, το βασικό ποιο είναι. Το βασικό είναι αν θα έχετε εισόδημα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή... Μισθό, ας πούμε, σύντομα και λοιπά. Και ναι. Αγοραστική δύναμη. Εάν αυξάνει η αγοραστική σας δύναμη, θα έχετε και τη δυνατότητα να βάζετε περισσότερα στην άκρη. Άρα, να αυξήσουν, να αυγατήσουν οι καταθέσεις σας. Που τώρα είναι αρνητικές. Δηλαδή για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού υπάρχει αρνητικό πρόσημο στις αποταμιεύσεις. Δεν έχει αποταμιεύσεις, τα έχει φάει ήδη. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι το ζήτημα της υποτίμησης είναι καθοριστικό για να πιστεί ο κόσμος. Διότι κυρίως αυτοί που έχουν βέβαια κάποιες καταθέσεις, γιατί αυτοί που δεν έχουμε δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αυτοί που έχουν, ας πούμε, σου λένε ότι θα υπάρξει υποτίμηση. Αν, ας πούμε, αυτό το επιχείρημα καταρριφθεί. Ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρξει υποτίμηση, είναι ζήτημα του πώς θα το κάνεις τη μετάβαση. Ακριβώς. Πείθεις και τον κόσμο αυτόν που έχει, τέλος πάντων, 5 ευρώ. Μα γι' αυτό και εγώ διαφώνησα ανοιχτά και δημόσια με τον κύριο Λαπαβίτσα. Ναι. Γιατί αυτό πλέον δεν είναι μια δευτερεύουσα διαφωνία. Στην αρχή. Όπως το λέτε, ναι. Στην αρχή, όταν όλοι υποστηρίζαμε το εθνικό νόμισμα, αυτού του τύπου οι διαφωνίες ήταν για μεταξύ μας. Ναι, ναι, σωστά. Τώρα όμως που το πράγμα έχει τεθεί επιτάπητος. Αυτό κάνει καλά. Και όλος ο κόσμος, δεν μπορεί αυτή η διαφωνία να μένει στους μοιημένους. Ναι, ναι. Πρέπει να ξεκαθαρίσεις τον κόσμο, γιατί όπως σωστά λέτε, είναι κρίσιμο αυτό για να καταλάβει και ο πιο φοβισμένος ότι ρε παιδί μου δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ναι, ναι. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, για να μην κρατάω και τη γραμμή, ο κύριος Βατικιώτης έχει ένα άρθρο σήμερα που λέει, σε σχέση τώρα με το ζήτημα της ρευστότητας, που η κυβέρνηση, ας πούμε, θα υπογράψει συμφωνία προκειμένου να πάρει κάτι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, λέει ο κ. Βατικιώτης ότι μπορεί να βάσει ενός νόμου 128 παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει να κάνουμε αυτό που είχε πει η Ραχήλ Μακρύ προεκλογικά, να τυπώσουμε εμείς, αν κατάλαβα καλά, ένα μεγάλο ποσό όπως είχε κάνει η Ιρλανδία, προκειμένου να λυθεί, ας πούμε, το ζήτημα της ρευστότητας του ελληνικού κράτους τώρα άμεσα. Πώς το σχολιάζετε? Εδώ κάνουμε ένα λάθος. Η Ιρλανδία είχε τη δυνατότητα να κόψει το επιπλέον νόμισμα αυτό, να το δημιουργήσει μάλλον, γιατί ήταν ηλεκτρονικό νόμισμα αυτό, αλλά μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ναι, λέει ο Βατικιώτης σε αυτό το άρθρο ότι δεν χρειάζεται έγκριση, χρειάζεται να το ανακοινώσεις μόνο. Όχι, κάνει τεράστιο λάθος.
τεράστιο λάθος, γιατί δεν επιτρέπεται με βάση το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και επιπλέον δεν επιτρέπεται τώρα, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στην Τραπεζική Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι από τις 1η πρώτου 2015 όλες οι χώρες της Ευρωζώνης είναι υπό καθεστώς Τραπεζικής Ένωσης. Δηλαδή, ό,τι αφορά κυκλοφορία χρήματος και τράπεζες, είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του κυρίου Ντράγκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν, ακόμη και αν ίσχυε αυτό παλιότερα, έχει τροποποιηθεί τώρα με την Τραπεζική Ένωση. Θα μου πείτε, και γιατί να πάρουμε την έκθεση του κύριου Ντάγκη? Αυτό ενδεχομένως. Λέει να το κάνουν οι υποεθνικό έλεγχο τράπεζες. Ας πούμε η κυρία Κατσέλη στην Εθνική Τράπεζα και κάποιες άλλες τράπεζες που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό είναι λάθος, διότι οι τράπεζες αυτές δεν είναι υποκρατικό έλεγχο. Οι τράπεζες έχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, την έχει το κράτος, ναι, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης, αλλά το κράτος πήρε προνομιούχες μετοχές για να παίρνει το μερίδιο κατά προτεραιότητα, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε συνέλευση των μετόχων της τράπεζας και να αλλάξει διοίκηση. Δηλαδή και να αλλάξει μαζί με τη διοίκηση και την πολιτική της τράπεζας. Προς το παρόν αυτό. Γιατί στην πενταετία επάνω από την ανακεφαλαιοποίηση αλλάζει το καθεστώς των μετοχών που έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο. Ακόμη πενταετία όμως δεν έχει κλείσει. Το 13 έγινε. Ναι. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα όμως τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους χαιρετήσουμε και να κάνουμε αυτό που λέει ο κ. Βατικιώτης. Δηλαδή να κάνουμε παραγωγή ηλεκτρονικού χρήματος. Αφού τους χαιρετήσουμε. Δηλαδή τους πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας υποχρεώσατε πάρα πολύ, αντίο σας, δεν υπακούμε στις συμβάσεις και τις οδηγίες σας και κάνουμε παραγωγή ηλεκτρονικού ευρώ με τον τρόπο που, μπορεί να γίνει διαμέσου των τραπεζών. Μάλιστα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δεν ξέρω άλλο. Καλή συνέχεια. Αντίο σας. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως λοιπόν για τα ερωτήματα που έχει βάλει ο φίλος. Εάν περάσουμε στο εθνικό νόμισμα, δεν θα χάσουν κάποια αξία οι καταθέσεις για αγορές προς το εξωτερικό? Γιατί θεωρούμε, ρε παιδιά, ότι θα χάσουν σε αξία σε αγορές προς το εξωτερικό? Πρώτον, δεν πληρώνει, επειδή θεωρούμε ότι σών και καλά θα πρέπει να υποτιμηθεί το εσωτερικό νόμισμα. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, ναι, ακούμε. Ακούμε. Χαμηλώστε λιγάκι τον υπολογιστή και σας ακούμε. Λοιπόν, έγινε λάθος προφανώς στη γραμμή ή μάλλον δεν ακούγεται. Πάμε παρακάτω. Θα πρέπει να ξέρετε ότι η δυνατότητα να πάμε σε εθνικό κρατικό νόμισμα και έλεγχο του εξωτερικού μας εμπορίου, άρα και γενικότερα της κίνησης κεφαλαίου, θα μας επιτρέψει να έχουμε και καλύτερες τιμές από ότι να ελεγχόμαστε. Αυτή τη στιγμή η ελληνική αγορά πληρώνει 30 με 40% τα αγαθά που παράγονται στην εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης από πολυεθνικές. Πάτε τους τιμοκαταλόγους να δείτε πόσο πουλάει η IKEA παράδειγμα στη Γερμανία και πόσο πουλάει στην Ελλάδα. Πάρτε το Lidl τους τιμοκαταλόγους. Τι πουλάει στη Γερμανία, τι πουλάει στην Ελλάδα. 30 με 40% επιπλέον είναι οι τιμές. Οι γαλακτοβιομηχανίες το ίδιο. Λοιπόν, ας σας ακούμε. Γεια σας κύριε Καζάκη. Ναι. Γιώργος ονομάζομαι. Ναι. Για να δείξω έτσι 2-3 θέματα, δεν θα μακρηγορήσω. Ναι. Το πρώτο είναι, είχα ακούσει τον κύριο Μάζη πριν αρκετούς μήνες στην εκπομπή του κύριου Γιώργου Σαχινή. Ναι. Αναφέρει ότι έχει προτείνει ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, το οποίο θα μεταφέρει ροή επεξεργασμένων στοιχείων, όπως αναφέρει ουσιαστικά, σε πραγματικό χρόνο προς την κορυφή της πολιτικής ηγεσίας, η οποία θα κληθεί να τη διαχειριστεί. Ναι. Τέτοιο συμβούλιο επιστημόνων οι οποίοι έχουν σπουδάσει, όπως ο κύριος Μάζης, οικονομική γεωγραφία, πολιτικές επιστήμες και τέτοιες σπουδές, οι οποίες είναι χρήσιμες για την στρατηγική της χώρας. Υπάρχει μια τέτοια πρωτοβουλία από τη νέα κυβέρνηση? Ούτε κατά διάνοια.
διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Μάλιστα, τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών όσο και στο Υπουργείο Άμυνας που θα αφορούσαν ένα τα δύο κρίσιμα υπουργεία για μια τέτοια επιτροπή. Ξέρω πολλούς και ειδικούς, να το πούμε, σαν τον κύριο Μάζη, όπως λέτε, οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση. Είναι παιδική χαρά τα υπουργεία, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, η κυβέρνηση καινούργια, όπως και παλιότερη δηλαδή, μην τρελαθούμε, δεν ενδιαφέρεται για τέτοιου τύπου υποστηρίξη. Έχει βάλει τον αυτόματο πιλότο, ό,τι τις λένε οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί, και πηγαίνει. Δεν ενδιαφέρεται για, πώς να το πούμε, εθνικά αυτοτελή και ανεξάρτητη εθνική εξωτερική πολιτική ή αμυντική πολιτική. Δείτε τώρα χαρακτηριστικά τις εικόνες που παρουσιάστηκαν, της ξεφτύλας δηλαδή, του κυρίου Καμένου που του κάνανε briefing από τη Lockheed. Ποιος είναι ο κύριος Καμένος που θα μάθει και θα ξέρει για τη στρατηγική σημασία των αεροσκαφών P3 Orion από τη Lockheed? Δηλαδή, κανονικά, αυτά τα λαμβάνουν ειδικές επιτροπές οι οποίοι ξέρουν να επεξεργαστούν, να κάνουν μελέτες, να έχουν εισρωή εκροή με πίνακες εισρωής εκροής δεδομένων για να μπορέσουν να βγάλουν, να υπάρχουν αποφάσεις και τα ίδια πράγματα. Δεν πάει ο υπουργός με 4 αξιωματικούς εκεί πέρα, οι οποίοι δεν ξέρουν και τι σχέση έχουν με το αντικείμενο. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα το πώς υποστηρίζεται η πολιτική της χώρας, ειδικά στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, διότι δεν χρειάζεται απλά μόνο η επιστήμη. Πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη διαφάνεια, ώστε να ξέρουμε ότι η πολιτική αυτή υπηρετεί τη χώρα και όχι άλλα συμφέροντα. Σωστά. Ωραία. Το δεύτερο είναι, έτσι γρήγορα, για τους δημοσιογράφους, τους οποίους κατηγορούμε συνεχώς. Ότι δεν είναι ανεξάρτητοι, ότι είναι χειραγωγούμενοι, θέλαμε δημοσιογράφους και έχουμε δίκιο. Αν και υπάρχουν μερικοί που νομίζω κάνουν σωστά δουλειά. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, υπάρχουν εξαιρέσεις, βεβαίως. Ναι, όμως πώς οι δημοσιογράφοι θα κατάφερναν να κάνουν σωστά δουλειά τους, ώστε να απελευθερωθούν από τα μέσα μαζικής ενημερώσεις τα οποία χειρίζονται άνθρωποι οι οποίοι. Δεν θέλω το καλό της χώρας. Μα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεφορτωθούμε από αυτούς τους μηντιάρχες, έτσι δεν είναι? Για να μπορέσουμε να έχουμε πραγματικά δημοσιογράφους ή δημοσιογραφία η οποία δεν είναι για κάφρους και για ραγιάδες, αλλά πραγματικά εκπληρεί τη βασική της αποστολή, ενημέρωση και πληροφόρηση, θα πρέπει να ξεφορτωθούμε τους μηντιάρχες. Και αυτό είναι πανεύκολο, εάν υπάρχει απλά πολιτική βούληση. Θέλω να πω, ο τελευταίος από αυτούς έχει βιάσει την κόρη του. Σας το λέω έτσι σχηματικά, για να καταλάβουμε γιατί ποιότητα ανθρώπων μιλάμε. Το κράτος θα μπορούσε κάλλιστα να ξεμπερδέψουμε αυτούς αύριο το πρωί. Το ελληνικό σύνταγμα έχει το περίφημο άνθρωπο που είχε γίνει μεγάλη ιστορία με τον Καραμαλή, του βασικού μετόχου. Εάν εφαρμοστεί το άρθρο αυτό του βασικού μετόχου, όλοι οι μηντιάρχες πεταχτήκαν εκτός μέσω μαζικής ενημέρωσης. Και το δεύτερο βήμα είναι να δοθούν οι συχνότητες, οι δημόσιες συχνότητες, γιατί είναι η περιουσία του ελληνικού λαού, έτσι είναι δημόσιο αγαθό, να δοθούν σε συλλογικότητες και όχι σε επιχειρηματίες. Ο επιχειρηματίας το βλέπει σαν προϊόν και έτσι το διαστρέφει όπως ακριβώς συμφέρει ανάλογα τα τέτοια του κάθε συμφέροντα. Ώστε να μπορεί λοιπόν ο δημοσιογράφος ή αυτός που επιτελεί το λειτουργήμα να βρει διέξοδο. Ενώ τώρα δεν έχει. Μα αυτό σημαίνει δημοκρατία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ενημέρωση. Ναι, πολύ σωστά. Δηλαδή, έτσι, με λίγα λόγια, θεωρείτε ότι η κοινωνία θα αλλάξει το δημοσιογράφο. Ακριβώς. Το δημοσιογράφο στην κοινωνία. Βεβαίως. Και έτσι, το τρίτο, έχω δει ότι στο εξωτερικό, χώρες πολύ αναπτυγμένες που έχουν αναπτυγμένη τεχνολογία, το τομέα της γεωργίας έχουν κάνει εφεύρει πολλούς τρόπους έτσι ώστε να αυξάνουν την παραγωγή. Οι Εγγλέζοι το ονομάζουν, μια από τις δύο εφευρέσεις, το ονομάζουν urban agriculture. Ναι. Η Ελλάδα πώς μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις χώρες οι οποίες έχουν
μια τόσο ανέπτυγμη τεχνολογία και... Η Ελλάδα έχει ένα τρομακτικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Μπορεί να γίνει η χώρα πρότυπο στην ανάπτυξη αγροτικής και γεωργικής παραγωγής οργανικού προτύπου ή βιολογικού προτύπου. Δηλαδή διασώζοντας βασικά στοιχεία της βιοποικιλότητας και τι, που είναι προσαρμοσμένη, δηλαδή έχει να κάνει με τους σπόρους και όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά μπορούν να δώσουν εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα που καμία τεχνική δεν μπορεί να φτάσει. Ούτε η υδροπονική, ούτε τα urban agroeconomics, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να φτάσει ποτέ την πραγματική παραγωγή στη φύση προσαρμοσμένη στο κλιματολογικό περιβάλλον ότι οποιαδήποτε τεχνική εφαρμογή στην αγροτική οικονομία. Η Ελλάδα έχει τρομακτική δυνατότητα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μέχρι το 1981 η Ελλάδα είχε πλεονασματικά όλα τα αγροτικά της οζυγεία. Όλα. Συν τη κτηνοτροφία. Με μέσο αγροτικό κλήρο το μικρότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση την ΕΟΚ τότε. Σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, είχε τις καλύτερες δυνατές τιμές και έκανε τρομακτικές εξαγωγές, οι οποίες υποστήριζαν κιόλας και την αγορά βιομηχανικού εξοπλισμού ή οτιδήποτε άλλο στρατηγικό υλικό ήθελε. Εάν το έκανε στην δεκαετία του 80, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει τώρα. Αλλά για να το κάνει πρέπει να απαλλαγεί από τα δεσμά. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Αντίο. Λοιπόν, για παράδειγμα, λέγαμε τώρα για τις ηλεκτρικές συσκευές και τα αυτοκίνητα κτλ. Καταρχάς, το βασικό ζήτημα είναι τι αγοραστική δύναμη έχεις και όχι το νόμισμα. Τι αγοραστική δύναμη. Εάν, για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο σήμερα σου χρειάζεται και με ένα μέσο μισθό 1000 ευρώ, σου χρειάζεται 17 μήνες ή 15 μήνες για να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο χωρίς να... με βάση το μισθό που έχεις, χωρίς να υπολογίζουμε ότι από αυτό το μισθό καλύπτονται και βασικές καταναλωτικές ανάγκες, είναι άλλο πράγμα από το να έχεις ένα μισθό ο οποίος είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος, έτσι, και μπορείς να αγοράσεις το αυτοκίνητο ακόμη και αν είναι ίδια η τιμή του, μπορείς να το αγοράσεις στο μισό χρόνο. Το καταλαβαίνουμε αυτό, μετράμε δηλαδή τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Φανταστείτε λοιπόν να λέμε ότι έχουμε τώρα 1000 ευρώ μέσο μισθό. Χοντρικά μιλάμε πάντα. Το μέσο αυτοκίνητο κάνει, μια και το είπαμε για τον. Μια και το αναφέρεται σαν παράδειγμα, 13 χιλιάρικα. Έτσι, αυτό από αυτά τα αυτοκίνητα που κατά κύριο λόγο προτιμούνται σήμερα στην ελληνική αγορά. 13 χιλιάρικα. Και εσείς έχετε μισθό 1000 ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αποταμιεύσετε τουλάχιστον 13 μήνες μισθούς για να μπορείτε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο. Για φανταστείτε λοιπόν ότι πηγαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση, με αναλογία 1:1, όπου έχετε μισθό 3.000 νέες δραχμές και το αυτοκίνητο είναι 14.000 ή 15.000 νέες δραχμές. Αλλά με τις 3.000 νέες δραχμές θέλετε το μισό χρόνο για να το αγοράσετε. Ποιο είναι το πρόβλημα? Πού βρίσκεται το πρόβλημα? Αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτή τη σχέση πρέπει να δούμε. Ακόμη και αν αυξηθούν οι τιμές. Σε ορισμένα προϊόντα ίσως να αυξηθούν οι τιμές. Σε άλλα προϊόντα θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Παράδειγμα, στα καύσιμα που λέγαμε και χθες. Αυτή τη στιγμή έχουμε καρτέλ δηληστηρίων, καρτέλ δήλησης, καρτέλ προμηθευτών πετρελαίου, εφοπλιστές. Εάν τα σπάσουν τα καρτέλ αυτά, θα πέσει κατακόρυφα η τιμή, ακόμη και αν το κράτος διατηρήσει το επίπεδο φορολογίας που έχει αυτή τη στιγμή στα καύσιμα. Κατακόρυφα. Πάνω από 60%. Άρα λοιπόν έχει σημασία αυτή η ιστορία, έτσι. Δεύτερο, φανταστείτε τη δυνατότητα να αγοράζουμε ηλεκτρονικά ή αυτά τουλάχιστον που δεν μπορούμε να τα κατασκευάσουμε εμείς εδώ. Γιατί έχει μια σημασία να δούμε και σε ποιο βαθμό και τι θέλουμε να προάγουμε. Τι θέλουμε δηλαδή να αναπτύξουμε σαν παραγωγή εσωτερικά. Εάν πάμε κατευθείαν, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πρόσφατα, συζητώντας με έναν φίλο που κατοικοεδρεύει στην ΑΠΟ Ανατολή,
μας έλεγε κάτι πολύ απλό. Εάν πάρεις, ας πούμε, ένα τάμπλετ από την Κίνα, από τους πυργολάβους της Nokia ή της Samsung κτλ. Και το πάρεις, ας πούμε, το τριπύρινο ή τετραπύρινο, όπως το διάλογο τα λένε τώρα τα τελευταία, θα σου έρθει στην Ελλάδα τσιφ 20 με 22 δολάρια. Αλλά όταν στο φέρνει η αλυσίδα, τα 22 δολάρια μετατρέπονται σε 70 ευρώ. Αν αυτό δεν έχει την αλυσίδα που μεσολαβεί, οπότε το χοντρεμπορικό κέρδος, τον επιπλέον κέρδος κτλ. Και τον αέρα που πουλάνε, τη μονοπωλιακή δηλαδή θέση δεσπόζουσα θέση στην αγορά, γιατί να ανέβει τόσο πολύ τιμή? Θα κατέβει. Θα κατέβει. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα σε πάρα πολλές χώρες και μας κάνει εντύπωση, ας πούμε, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, στη Βουλγαρία να έχει τη μισή τιμή. Τι διάλογο συμβαίνει, ας πούμε, τι άλλα φτιάχνουμε για τη Βουλγαρία? Λοιπόν, πάμε, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, η μετάβαση των αθηνικών νόμων, μας λέει ο φίλος, μπορεί κατά την άποψη να γίνει ομαλά, να μην υπάρχει δελτίο, η λήψη κτλ. Θα γίνεται χρήση καρτών κτλ. Γιατί να υπάρχει, ρε παιδιά, δελτίο? Συγχωρείτε δηλαδή. Γιατί να υπάρχει δελτίο? Εδώ δεν υπήρχε δελτίο στην Ιουγκοσλαβία στην εποχή του πολέμου με τον ΝΑΤΟ. Υπήρχε μόνο δελτίο στα καύσιμα. Γιατί υπήρχε δελτίο στα καύσιμα? Γιατί πρέπει να υπάρχει ένα στρατηγικό απόθεμα καυσίμων για πολεμική ετοιμότητα του στρατού. Δηλαδή, ο στρατός βρισκόταν σε πόλεμο, είχε αναπτυχθεί σε περιοχές όπου, σύμφωνα με το σχέδιο άμυνας που είχε η χώρα, και είχε στρατηγικά αποθέματα καυσίμων για να μπορεί να αντέξει σε μια μακροχρόνια πολεμική σύραξη στο έδαφος εναντίον των ατοικών. Μόνο σε αυτό μπήκε δελτίο. Και η Ιουγκοσλαβία, αν θυμάστε, επί περίπου ένα χρόνο, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, το 98, βομβαρδιζόταν ανελέητα σε όλες τις υποδομές της. Γιατί, ρε παιδιά, δεν είναι? Χτυπούσαν μέχρι και λαϊκές αγορές. Από το Ζάγκρεπ μέχρι το Βελιγράδι. Δεν τα θυμόμαστε αυτά? Γιατί αυτοί δεν είχαν δελτίο σε συνθήκες πολέμου και θα έχουμε εμείς δελτίο σαν και καλά, επειδή φεύγουμε, επειδή διαγράφουμε το χρέος και φεύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή, συγγνώμη, μας συντηρούσαν με τρόφιμα Γερμανοί? Θα τρελαθούμε τελείως, δηλαδή? Παιδιά, να σκεφτόμαστε λιγάκι λογικά. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εγώ με τα στοιχεία που είδα από την τελευταία απογραφή που έχει γίνει, ή μάλλον, ναι, απογραφή. Μιλάω για τη γεωργική απογραφή του 11. Σύγκρινα με φυσικούς όρους το τι έχουμε ανάγκη σε προϊόντα και τι παράγεται στην Ελλάδα, και είδα ότι μεσοσταθμικά είμαστε περίπου στο 98% με την απογραφή. Μεσοσταθμικά, η τελευταία απογραφή του 11, για να είμαστε ξεκάθαροι. Λοιπόν, εγώ λέω, αυτά που δεν είναι, έχουμε επάρκεια, πρώτον, μπορεί να υποκατασταθούν από εκείνα που έχουμε υπερεπάρκεια. Δεύτερον, και να μην μπορούν να υποκατασταθούν και να θέλουμε, ρε παιδί μου, τη βοδινή μπριζόλα μας, ας πούμε. Γιατί τόσο δύσκολο είναι να πάμε να κλείσουμε μια συμφωνία με την Αργεντινή και να μην μας κοστίζει ο κούκος αηδόνη και να παίρνουμε βόλιο κρέας πραγματικό και εξαιρετικής αξίας, θρεπτικής και άλλης, αντί να παίρνουμε τις νοθευμένες αγελάδες της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ολλανδίας, που μας κοστίζουν για τρεις φορές πάνω από ό,τι αν τα παίρνουμε από την Αργεντινή. Με αλληλόχρεους λογαριασμούς, Δημήτρη. Δηλαδή και το πετρέλαιο, με το Ιράν, με τη Ρωσία. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ και ψάξτε να δείτε εάν υπάρχουν cold beef, δηλαδή κωσευοποιημένο βόλιο κρέας που να προέρχεται από την Αργεντινή. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Διότι ο προστατευτισμός που υπάρχει υπέρ του γαλλικού βόλιου κρέατος και του γερμανικού και του ολλανδικού έχει αναγκάσει τους εισαγωγείς να προσανατολιστούν προς εκεί, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ χειρότερης κατάστασης το βόλιο κρέας, δεν συγκρίνεται με το αργεντινικό. Τρελές αγελάδες, να θυμίσω. Τρελές αγελάδες, και όχι μόνο, έτσι, και πολύ πιο ακριβό. Και βλέπετε ότι ακόμη και οι εσωτερικές βιομηχανίες, όποιες έχουν μείνει, νομίζω 1-2 έχουν μείνει, λοιπόν, δουλεύουν κατά κύριο με το στρατό, αλλά δίνουν και στην αγορά, πώς το λένε, κονσερβοποιούν, πώς το λένε, γαλλικό βόλιο κρέας. Γιατί, ρε παιδιά, δηλαδή? Από πού και σπού, δηλαδή? Θέλω να πω με αυτά, αν είναι δυνατόν να έχουμε δελτίο. Εδώ δεν είχαμε δελτίο στον πόλεμο. Δελτίο απέκτησε η Ελλάδα μετά την κατοχή και πέθανε ο κόσμος.
Γιατί, γιατί τα άρπαξαν όλοι κατά χτες, δεν είναι θέμα. Έτσι. Ελλείψεις. Σε τι να υπάρχουν ελλείψεις? Ναι, βεβαίως. Μπορεί, ξέρω εγώ, εξαρτάται σε τι είναι συνηθισμένος ο καθένας. Πράντα. Να σου πω που θέλω να υπάρχουν ελλείψεις. Εγώ, γεια σας και από μένα, ο Θέμης, ο Συμβουλόπουλος. Θέλω να υπάρχουν ελλείψεις στην απίστευτη σειρά των κρουασάν που υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ. Όχι, αυτά πρέπει να τα καταργήσουμε. Πρέπει να υπάρχουν ελλείψεις στα 100.000 διαφορετικά. Όχι, δεν κατάλαβες καλά. Κολοπροϊόντα των πατατακίων, των γαριδακίων. Αυτά καταργούνται με αγορανομική διάταξη. Με αγορανομική διάταξη, τα οποία δεν επιτρέπουν συντηρητικά ιστορίες και αυτά. Όλα τα παραγόμενα από τη βιομηχανία τρόφιμα πρέπει να απαγορευτούν. Δηλαδή, αυτό το λέμε εμείς, το λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έτσι, δεν είναι τρελό, είναι Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Απόστολος από Θεσσαλονίκη. Ναι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί δεν είμαι δυνατός στα μαθηματικά εγώ. Ναι. Μπερδεύομαι πολύ. Σε σχέση με την ισοτιμία κτλ. Αυτό που καταλαβαίνω. Να πω πρώτα αυτό που καταλαβαίνω και να μου πεις άμα τα λέω καλά. Ναι. Ε? Ναι, σε ακούμε. Λοιπόν, έχω ένα ευρώ. Ωραία. Ναι. Και με αυτό το ευρώ παίρνω ένα καφέ. Ναι. Όταν πάμε στην στο νέο νόμισμα, ας πούμε, ισοτιμία 1:1 σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που έχω στην τσέπη μου θα παίρνω ένα νέο νόμισμα. Εθνό το λέω εγώ, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αν παίρνω με το νέο νόμισμα τον ίδιο καφέ, δεν πρόκειται περί υποτίμησης, το καταλαβαίνω καλά. Βεβαίως. Ωραία. Υποθέτουμε τώρα ότι υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο επίπεδο του προβλήματος υποτίμησης, νομίζω, που αφορά το αν θα το έχεις ανοιχτό στις αγορές ή θα το κρατήσεις προστατευμένο. Αυτό το λύσαμε. Λέμε δεν το έχουμε ανοιχτό στις αγορές. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, παράλληλα λέμε ότι θα κάνουμε και αυξήσεις μισθών. Ναι. Ναι. Ας πούμε, αυτός που έχει το καφέ και τον καφενείο αυτό και τον δίνει 1 ευρώ τον καφέ, άμα θα χρειαστεί να δώσει από 300 ευρώ τώρα που δίνει μεροκάμα του, να δώσει 750, ας πούμε. Ναι. Δεν θα αναγκαστεί να αυξήσει και τον καφέ? Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Α, μάλιστα. Εντάξει, όχι απαραίτητα. Αυτό δεν θα καταλάβω, γιατί νομίζω ότι έχει να κάνει όχι μόνο με το πόσα ευρώ έχω και πόσο καινούριο νόμισμα θα βάλω στην τσέπη μου, αλλά και με τις τιμές που θα υπάρχουν στην αγορά. Αυτό έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ο καφετζής, για παράδειγμα, έτσι. Ναι. Εάν πουλάει 300 καφέδες, ναι, έτσι, με ένα ποσοστό κέρδους 10%. Α, είναι και το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους το 10%. Μπορεί ενδεχομένως να αντέξει έναν μισθό της τάξης των 700 ευρώ. Εάν το πάμε τώρα τα 700 στα 1.200 νέες δραχμές με 1:1. Αυτό το πιθανότερο που είναι να του αυξήσει τις πωλήσεις του καφέ από 300 σε 1.000. Με καταλαβαίνεις? Κατανοητό. Να πάει σε 1.000. Θα πάει σε 1.000 καφέδες. Κολλάει το μυαλό μου, ναι. Έτσι λοιπόν, με ποσοστό κέρδους 10%, πάλι έχει περισσότερα να πληρώσει. Να κερδίζει περισσότερα και έτσι μπορεί να πληρώσει τον επιπλέον μισθό. Και έτσι απαντάμε και στο ζήτημα που μας κατηγοράνε ότι θα κάνουμε πληθωριστικό το χρήμα, νομίζω. Ακριβώς, έτσι. Πολύ ωραία. Κοίταξε, μια απλή λογική. Μια απλή λογική. Ναι. Το κόστος ενός προϊόντος, ναι, έτσι, είναι βεβαίως το εργατικό, mm-hmm, το εργατικό κόστος όπως το ονομάζουν συνήθως, οι αμοιβές δηλαδή, οι εργατικές αμοιβές, είναι οι εισροές που έχεις. Και βεβαίως είναι το κέρδος που βάζεις επάνω. Το κέρδος που βάζεις. Μάλιστα. Έτσι. Εάν θέλουμε πραγματικά να αυξηθούν οι δύο συντελεστές, πρώτον να μειώσουμε το κόστος εισρώων. Πώς μειώνεται αυτό? Αυξάνοντας την παραγωγή και την παραγωγικότητα αυτών των εισρώων, είτε ως παραγόμενα στη χώρα μας, mm-hmm, είτε ως εισαγόμενα. Mm-hmm. Δεύτερον, αυξάνουμε τα ποσοστά, αφού από το ποσοστό αυτό που συμπιέζεται, αυξάνουν τα ποσοστά και του κέρδους και των αμοιβών. Και αυτό που έχει το καφενείο, ας πούμε. Ακριβώς. Και του κέρδους και των αμοιβών. Μάλιστα. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισόρροπα. Αυτά. Καλά, αυτές είναι αυτά, ξέρετε, γιατί ρωτάω. Γιατί πολλές φορές δεν μπορώ να το εξηγήσω, ας πούμε. Άμα δεν μπορώ να το εξηγήσω τον εαυτό μου, δεν μπορώ να το εξηγήσω τι έχει. Το κέρδος δεν βγαίνει στον κάθε καφέ που πουλάει, ούτε ο ψωμάς, για παράδειγμα, ο φούρναρης.
που βγάζει κέρδος και πληρώνει κόστος, πώς να το πούμε, μεροκάματο, με βάση τη μία φρατζόλα που πουλάει. Αλλά το πόσες φρατζόλες πουλάει. Και το κέρδος του όμως, έτσι. Βεβαίως. Ναι. Άμεσα. Αυτοί που πουλάνε με ένα καφέ, με ένα ευρώ καφέ, ας πούμε, έχουν συμπιέσει πολύ το κέρδος τους και το βγάζουν από τη μείωση του μισθού. Σωστό. Αλλά όταν όμως, για παράδειγμα, τριπλασιαστεί ο όγκος καφέδων που δίνουν. Εφόσον φτάσει ο άλλος λεφτά στην τσέπη, δεν θα πάει να πιει 10 ευρώ. Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα οικονομικής μορφολογίας των υπηρεσιών. Δηλαδή, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε ανάπτυξη, ναι, δεν θα έχει τόσες καφετέριες όσο σήμερα. Όχι, το καφέ τον είπα σαν παράδειγμα. Όχι, το λέω με ποια έννοια. Το λέω χαρακτηριστικό. Απλώς τώρα έτσι κάνω δηλαδή για να κάνω. Όχι, το λέω με ποια έννοια. Το λέω με ποια έννοια. Είναι πολύ απλό, αν το σκεφτούμε, με το πώς λειτουργεί η οικονομία. Ναι. Αυτός λοιπόν που συνοστίζεται σε ένα κλάδο υπερφορτωμένο, όπως είναι οι καφετέρειες και όλα αυτά τα συναφή ήδη, το συμφέρει να φύγει από εκεί, αν έχει την κατάλληλη υποστήριξη του κράτους ή των τραπεζών, και να πάει σε έναν πιο προσοδοφόρο τομέα. Παράδειγμα, την ανάπτυξη βιοτεχνικής παραγωγής σε ορισμένους τομείς. Και εμείς θέλουμε να σπρώξουμε κόσμο από εκεί, γιατί μας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί ο παραγωγικός τομέας της οικονομίας και όχι ο τομέας παρασιτικών υπηρεσιών, γιατί όντως ο τομέας καφέδων και καφετεριών. Είναι, εντάξει, έτσι. Όχι πως δεν θέλουμε να υπάρχουν προς Θεού, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξη μιας ολικής οικονομίας. Είναι και τώρα έχουμε πρόβλημα. Σουβλατζίδικο ή καφετέρια. Δεν γίνεται αυτό. Είμαι σε αυτό το επίπεδο. Σου λέω, δηλαδή είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα. Σου λέω, γιατί ψάχνουμε να βρούμε κι εμείς με ένα ευρώ καφέ, ας πούμε, για να πιούμε. Κατάλαβε. Το σωστό είναι. Αλλά πάρει τη δυνατότητα. Να πιαστεί όλα αυτά τα μαγαζιά, αναγκαστικά. Άλλο δεν έχει γιατί λέμε ότι. Να επενδύσει, ας πούμε, που λέω. Γιατί λέμε ότι. Σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να γιατί λέμε ότι η αύξηση του εισοδήματος φέρνει αύξηση τζίρου στην αγορά. Και άρα με νέους όρους τζίρου κοιτάει ο μικρός και μεγάλος επιχειρηματίας το τι ακριβώς θα το συμφέρει. Το να έχει για παράδειγμα συνέχεια έργα σε μια κατασκευαστική εταιρεία στο διαμορφώνει υποδομές του να συμμετέχει, προφανώς μπορεί να πληρώσει και να διατηρεί εξειδικευμένο, υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό με πολύ υψηλότερη παραγωγικότητα από το να παίρνει Πακιστανούς ή Αλβανούς της πλάκας και να τους πληρώνει κιόλας γιατί ξέρει ότι αυτό θα τις γυρίσει πίσω σε νέα έργα, σε νέες υποδομές που θα χρειαστούν. Αυτό είναι το οικονομικό κύκλωμα. Αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, έχουμε τελειώσει. Η ιστορία το ότι ταρπάζω με 300 ευρώ, βάζω τον εργαζόμενο κτλ. Είναι η θεωρία της αρπαχτής. Μιας και έξω. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε και μετά τα μαζεύουμε και εξαφανιζόμαστε. Λοιπόν, σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέγομαι Λεωνίδα, είμαι από Αθήνα και είμαι πολεοδόμος. Ναι, ναι. Έχω ασχοληθεί με πολεοδομία και με σχεδιασμό τοπίου. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή υπάρχουν βασικές, θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για να πούμε λίγο, να πω στην ερώτηση. Υπάρχουν δύο βασικοί άξονες στο σχεδιασμό της πόλης. Πολύ αδρά. Ναι. Ένας είναι ο καθολικός σχεδιασμός που παίρνει υπόψη γενικότερες παραμέτρους σε σχέση με την πόλη και με τη χώρα. Mm-hmm. Υπάρχει και ο σημειακός, με πόλους. Ναι. Για παράδειγμα, αυτό που γίνεται κάτω στην λυρική σκηνή θεωρείται ένας πόλος. Ναι. Και μια αντίληψη λέει ότι με βάση αυτούς τους πόλους μπορούμε να κινηθούμε. Βέβαια δεν ορίζει το πώς μπαίνουν οι πόλοι. Ναι. Το ερώτημα μου το εξής. Αν μπορεί ο σχεδιασμός της πόλης, ο σχεδιασμός τοπίου, αυτό που λέμε το landscape architect, ας πούμε, και προς άλλοι όροι, αν μπορεί να μπει μέσα σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης της χώρας και με ποιους όρους. Δηλαδή, πώς μπορεί να μπει ζητήματα ποιότητας του χώρου, επανάκτησης κάποιων χώρων από προηγούμενες δραστηριότητες και πώς μπορεί αυτό το πράγμα να οργανωθεί παραγωγικά και όχι σε μια βάση διακόσμησης του υφιστάμενου αστικού χώρου. Ναι. Δεν γίνομαι κατανοητός. Κατάλαβα τι λέτε. Η γνώμη μου είναι η εξής, ότι αυτή η πλευρά δηλαδή της συνολικής ανάπλασης, γιατί εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε καθολική ανάπλαση. Ναι, ναι, ακριβώς. Και όχι, πώς το λένε, απλά οι στιγμές ή πώς το λένε, αλλαγές τοποθεσίας, ας πούμε, σε ορισμένες ή στο οικιστικό περιβάλλον, στο ευρύτερο. Πρέπει να εμπεριέχεται οργανικά σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπονηθεί δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, όταν επανασχεδιάζεις, για παράδειγμα, το πού θα υπάρχει και το ποια βιομηχανία χρειάζεσαι, πρέπει να υπάρχει και το πού θα είναι αυτή η βιομηχανία. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να είναι, για παράδειγμα, στο Βοτανικό, όπως ήταν κάποτε. Έτσι, πρέπει να έχει χωροθετηθεί. Ακριβώς. Πριν από αυτό, δεν πρέπει να μάθουμε και δεν πρέπει να είναι σαφέστατο ότι η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε χρήσεις γης.
οικιστική, αγροτική, βιομηχανική ή άλλη. Λοιπόν, άρα ξεκινάμε διαμορφώντας ένα συνολικό πλαίσιο, ένα καμβά, να το πούμε έτσι, ολόκληρης επικράτειας, όπου εκεί πλέον έχεις ορισμένα βασικά κριτήρια να εφαρμόσεις. Το πρώτο είναι το λεγόμενο ισόρροπης κοινωνικής ανάπτυξης. Δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει να έχω το μισό πληθυσμό στην Αθήνα. Σωστά. Ακόμη και αν φτιάξω μια Αθήνα με υποδομές για 5 εκατομμύρια. Είναι παράλογο να το έχω αυτό το πράγμα. Είναι τέλεια, ανισομέρεια. Εμένα με ενδιαφέρει για να μπορέσει να υπάρχει η ελευθερία της επιλογής, να διαμορφώσω προϋποθέσεις και υποδομές ώστε ο Έλληνας πολίτης εργαζόμενος να μπορεί να επιλέξει όπου θέλει για να πάει να δουλέψει και να διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές που χρειάζεται, είτε για την οικογένειά του, είτε για κοινωνικούς λόγους, είτε για οικονομικούς λόγους ή για λόγους επικοινωνίας, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Άρα περίπου θεωρία, ναι, περίπου του zoning, όχι όμως αυτή καθε αυτή. Γιατί, ναι, zoning, γιατί εγώ δεν θέλω να... Ναι, εγώ με το zoning, εκεί που διαφωνώ είναι, πώς να το πούμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε, ας πούμε, ζώνες όπου να είναι αποκλειστικά αμυγούς κατοικίας. Ναι, σωστό, αυτό συμφωνώ. Και επίσης δεν έχει και στατικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Γιατί το ρωτάω αυτό. Γιατί ουσιαστικά ο σχεδιασμός του χώρου έχει εγκαταλείψει εδώ και πολλά χρόνια, από δεκαετία του 80, αυτό που λέμε το στατικό σχεδιασμό. Δηλαδή και το ρυθμιστικό είναι μια επανάληψη των ιδίων, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να πω ένα παράδειγμα για να γίνει και λίγο πιο κατανοητό αυτό το πράγμα που έχω εγώ στο μυαλό μου. Όταν, για παράδειγμα, ήμουνα πρόσφατα στην Εδιψώ, όπου ένα μεγάλο θέμα για την Εδιψώ ήταν το παραλιακό της μέτωπο. Ναι, βέβαια. Καταστραμμένο τελείως, ας πούμε. Και περιμένει από ΕΣΠΑ σε ΕΣΠΑ να μπει μια μελέτη σε αυτήν την ιστορία, να φτιάξει. Εγώ αυτό το βλέπω σαν μερική παρέμβαση. Εγώ τι θέλω? Θέλω την Εδιψώ Λουτρόπολη. Τι θέλω? Για μια σειρά λόγους τι θέλω. Χωρίς βεβαίως να εγκαταληφθεί η αγροτική ενδοχώρα, που μπορεί να την υποστηρίξει. Και μπορεί να, αν τα θέλω εγώ αυτά τα δύο, πρώτον, πρέπει να αξιοποιήσω τις πηγές θερμού υδάτος που υπάρχουν εκεί. Και μάλιστα, όπως διαπίστωσα, βγαίνουν από τα πεζοδρόμια τα νερά. Ναι, δηλαδή, παντού, μα όλη η περιοχή εκεί πέρα έτσι, έχει αυτό το... Λοιπόν, ένα αυτό δεύτερο. Απέναντι κιόλας. Έτσι λοιπόν, αναμορφώνω την πόλη ολόκληρη, όχι το παραλιακό μέτωπο. Και δεύτερο, αναμορφώνω και την ενδοχώρα. Έτσι ώστε πραγματικά να υποστηρίζει το ένα το άλλο και να κλειδώνει ανάμεταξύ τους, ώστε να έχω τη βέλτιστη απόδοση. Οικονομική, αν θέλετε, και κοινωνική βεβαίως, γιατί θα είναι και ευχάριστο για τον άλλον που μένει εκεί. Ακριβώς. Απλά θα σου πει ο άλλος, ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε τα λεφτά, ας πούμε, να κάνουμε. Α, μπράβο. Τώρα εδώ μπαίνουμε στο ζήτημα. Πρόσεξε να δεις ποια είναι η δική μου θεωρία. Έτσι. Αυτό στις ανεπτυγμένες χώρες, σε χώρες του 19ου αιώνα, αρχών του 20ου, θέλει και ο Θέμης να μιλήσει και τον κόβω συνέχεια. λοιπόν, γινόταν πώς. Οι μεγάλες χώρες δανείζονταν τα λεφτά για να τα κάνουν αυτά. Στο βαθμό που τα έκαναν, δεν λέω ότι τα έκαναν με επάρκεια. Ναι. Έτσι, δανείζονταν. Αλλά αυτά τα ξεχρέωναν πώς, εκμεταλλευόμενες στις άλλες χώρες. Απικίες ή μη απικίες, ιστορίες κτλ. Ή με πολέμους. Εγώ λέω το εξής. Αυτό πρέπει να γίνει με ελληματική κρατική πολιτική, η οποία πρέπει να υποστηρίζεται όχι με δάνεια, αλλά με κοπή δικού σου νομίσματος. Εάν κάνεις τέτοια έργα, έτσι, με μια χωροθετική σχεδιοποίηση ολόκληρης της εθνικής επικράτειας, δηλαδή ολόκληρης Ελλάδας, μαζί με τα νησιά κτλ., αυτό το πράγμα δεν θα σου παράξει ελλείμματα στο κρατικό προϋπολογισμό. Αλλά κάθε χρόνο θα σου παράγει επιπλέον εισόδημα, το οποίο θα σου κρατάει το έλλειμμα σε χαμηλά επίπεδα, και έτσι δεν θα σου δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομία. Δηλαδή περίπου σαν να λέμε ένα ιδιότυπο ελληνικό, όχι New Deal, αλλά μια διαδικασία ανασυγκρότησης της χώρας. Ναι, για παράδειγμα οι Ιάπωνες, που έχουν πολύ ανεπτυγμένη αυτή την αντίληψη της ολοκληρωμένης παρέμβασης και τα λοιπά, γιατί έχουν τρομακτικά προβλήματα λόγω και τσουνάμι ιστορίες τα λοιπά και σεισμογενούς περιοχής, έχουν κάνει τέτοιους τύπου παρέμβασης. Έχουν ένα ελληματικότατο κρατικό προϋπολογισμό. Ελληματικότατο μέχρι αηδίας. Αυτοί έχουν εσωτερικό όμως. Εσωτερικό δανεισμό, ελληματικότατο προϋπολογισμό, αλλά καθόλου πληθωρισμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με καταλαβαίνεις. Αυτό λέω, ότι αν τα λεφτά πιάνουν τόπο, όπως λέει ο απλός κόσμος,
Δεν υπάρχει να ανησυχείς για τίποτα, αρκεί να έχεις το δικαίωμα να κόβεις το νόμισμα που χρειάζεται και να πηγαίνει εκεί ακριβώς που πιάνουν τόπο. Θέλω και ένα σχόλιο, μιας και μιλάμε τώρα για τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η αξιοποίηση του παράκτιου μετόπου της Αττικής, που τώρα έχει περάσει από διάφορα κύματα, δηλαδή άλλες εταιρείες, ας πούμε, το έχει πάρει μια εταιρεία, τη διέλυσα νομίζω, φτιάχνονται μια άλλη, και αυτή γενικώς το πανηγύρι, ας πούμε, το παράκτιο κομμάτι της Αττικής, προς τα πού το πάνε? Το πάνε προς το να το, προς το, να το αποκλείσουν ουσιαστικά από την πόλη, γιατί βλέπω κάποιες τέτοιες κινήσεις. Ναι, από ό,τι φαίνεται με την τροπολογία που πέρασε, καταργήθηκε η εταιρεία Παραλιακό Μέτωπο, ναι, και πέρασε στην ΕΤΑΔ, στην εταιρεία δηλαδή των διαχείριση ακινήτων του δημοσίου. Αυτή όμως θα περάσει, αν δεν έχει περάσει ακόμη, θα περάσει σύντομα στον ΤΑΙΠΕΔ. Άρα λοιπόν το Παραλιακό Μέτωπο αποκόβεται ουσιαστικά. Αποκόβεται και από ιδιοκτησία. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Ξέρετε, όμως κάτι, υπάρχει μια παγίδα σε αυτό το θέμα. Με το Παραλιακό Μέτωπο, με το παράκτιο μέτωπο, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Και αυτό, ως... είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Παλιότερα ως, ως ένα μικρό κόμμα, με, μέσα από διάφορες επιτροπές. Σωστό, από... σωστό. Καθηγητάδες κτλ. Οι οποίοι έθεσαν, έβαλαν ένα κομμάτι κόσμου σε κίνηση για αυτά τα κομμάτια. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τώρα που έχουν πάρει, ας πούμε, τις θέσεις που τις είχαν πριν οι προηγούμενοι, ουσιαστικά ακολουθούν την ίδια πολιτική. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς έχει παγιδευτεί ο κόσμος. Έχει παγιδευτεί αρκετός κόσμος μέσα στη λογική, δυστυχώς, και της ανάθεσης, και δεν υπάρχει μέλλον για αυτή την ιστορία. Δηλαδή, φοβάμαι ότι θα περάσει αυτή η ιστορία σε σχέση με την πώληση του παρακτίου μετόπου και δεν θα υπάρχει κανένας να διαμαρτυρηθεί. Γιατί ελέγχουν και το Σύλλογο Πολεοδόμων, ελέγχουν και το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, ξέρω. Ελέγχουν δηλαδή όλα τα κρίσιμα πόστα από τα οποία παλιότερα έκαναν αντιπολίτευση και το τεχνικό επιμελητήριο. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σωστό. Το πρόβλημα είναι πώς μπορεί να υπάρξει μια κίνηση που να μπορεί να εντάξει το σχεδιασμό. Δηλαδή, εγώ θα πρότεινα, αν γινόταν μέσα από το ΕΠΑΜ, ίσως και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, να μπορούσε να ειδωθεί το θέμα του σχεδιασμού από μια ανεξάρτητη σκοπιά. Δηλαδή, όχι πάνω στην άποψη περίπου τη δική σου. Που να ενταχθεί αυτό αρμονικά σε ένα σχεδιασμό. Δηλαδή χρειάζεται ίσως μια δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα. Με συγκεκριμένα όμως, με χάρτες, με δουλειά. Να προκύψει δηλαδή σε ένα μέλλον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν ενδιαφέρεσαι ειλικρινά να βοηθήσεις σε αυτόν τον τομέα, που άφησε στη γραμματεία το τηλέφωνό σου, ναι, να επικοινωνήσουμε. Γιατί αυτό μας απασχολεί και εμάς πάρα πολύ σοβαρά. Και επειδή να σου πω και κάτι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η διαμαρτυρία. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές προτάσεις εξουσίας. Δηλαδή, τι κάνουμε εάν αλλάξει για να αλλάξει αυτός ο τόπος και να έχει άλλη εξουσία. Τι κάνουν σε συγκεκριμένο τομέα. Ναι, και να είναι έτοιμη η πρόταση, άμεσα σε εφαρμογή. Δηλαδή, διαφορετικά θα μπλέξουμε με τους περίεργους τύπους που κυκλοφορούν σε όλες τις πολιτικές καταστάσεις. Ακριβώς. Έτσι. Και θα χαθεί το. Και εκεί κάπου χάθηκε για το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, από την αρχή. Πάντως, Δημήτρη, να παρέμβω λίγο και με το φίλο εδώ, ο Θέμης είμαι. Αυτό που ανέφερε στην αρχή σε σχέση με το έκτρωμα του Νιάρχου που γίνεται κάτω στο παραλιακό μέτωπο, εκεί που περιλαμβάνει και τη λυρική σκηνή που είπες κτλ. Δεν ξέρω, έχεις περάσει, το έχεις δει, ας πούμε, ένα μεγαθύριο, ένα πράγμα δηλαδή, το οποίο δεν έχει καταρχήν καμία σχέση με το. Και με, εντάξει, έτσι κι αλλιώς το φυσικό κάλος της περιοχής έχει από καιρό. Ναι, αλλά ήταν μια ευκαιρία. Ναι, αλλά τουλάχιστον να αλλάξει κάπως. Ακριβώς, και πέρα από τις εργασιακές σχέσεις που θα δημιουργήσει, και αυτά είναι μια άλλη κατάσταση αυτή που δεν είναι στην κουβέντα. Εγώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο σε αυτή την ιστορία. Ότι δεν μπορείς να μην λαμβάνεις υπόψη σου την φυσιολογία της περιοχής, τη γεωγραφική της δηλαδή διαμόρφωση και την εναρμόνιση μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τι νόημα έχει, ας πούμε, ως επένδυση να κτίσεις μια κουμούτσα, γιατί περί κουμούτσας πρόκειται, και να αλλοιώσεις τα χαρακτηριστικά ενός παραλιακού μετόπου που έτσι κι αλλιώς κατά διαόλου πάει, αλλά να, η αρχή έχει ξεκινήσει και πάμε γερά, ας πούμε. Θα απαντήσω. Βεβαίως. Πολύ σύντομα, επειδή προφανώς υπάρχουν και άλλοι στη γραμμή. Σαν αρχιτεκτόνημα δεν είναι τόσο πολύ κακό. Είναι επώνυμη αρχιτεκτονική, έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Το κακό με την περιοχή εκεί πέρα είναι ότι έχει χάσει τα φυσικά της χαρακτηριστικά από την εποχή της Χούντας.
Δηλαδή, η Χούντα τι έκανε. Εκεί που ήταν η παραλιακή οδός η παλιά, ήταν δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Μπάζωσε την περιοχή, διαδοχικά μπαζώματα από τη δεκαετία του, ουσιαστικά του 60, ας πούμε, τέλη του 60. Με αποτέλεσμα αυτή η περιοχή να είναι αμήχανη. Οπότε θεωρήθηκε αυτό το σημείο, με βάση την αντίληψη που είπα περί πόλων, που είναι μια τεχνοκρατική αντίληψη, δεν έχει δηλαδή από πίσω της επιστήμη, δεν βασίζεται, δεν εδράζεται κάπου. Θεώρησαν ότι είναι ένα ιδανικό μέρος, μια αμήχανη έκταση, ας πούμε, γεμάτη μπάζα και σε ένα σημείο το οποίο δεν μπορείς να το πλησιάσεις και εύκολα επί της ουσίας. Δηλαδή είναι κόμβος εκεί και θεώρησαν αυτό το σημείο να το κάνουν πόλο. Ναι. Για μένα ο φυσικός σχεδιασμός, η ανάκτηση του φυσικού στοιχείου είναι καθοριστική. Και γι' αυτό το λόγο προσπάθησα να κάνω και ένα διαγωνισμό για την... για το παράκτιο μέτωπο, το καθεαυτό παράκτιο μέτωπο, το οποίο και αυτό είναι ένα μπάζωμα, και βέβαια η επιτροπή του το πήρε πίσω, δηλαδή ουσιαστικά τσιόκρισε τη χρηματοδότηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπαγήσει και η ανάπλαση του παράκτιου μετώπου και το Rethink Athens σε σχέση με την πεζοδρόμηση πανεπιστημίου, τα οποία ουσιαστικά ήταν από ιδρύματα. Το ένα το ίδρυμα Νιάρχου, το άλλο το ίδρυμα Ωνάση. Η λογική που προσπαθούν να περάσουν στο σχεδιασμό είναι ότι το κράτος πια δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Βεβαίως. Ναι. Το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει για τους γνωστούς λόγους και μάλιστα σου επικαλούνται και παραδείγματα και από το εξωτερικό που το κράτος έχει σταματήσει πια τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και έργων ανάπλασης και καλοπισμού. Και ουσιαστικά περνάνε αυτή τη διαδικασία όχι τόσο στον ιδιωτικό τομέα γενικότερα, όσο στα ιδρύματα. Δηλαδή θα έχετε ένα ίδρυμα ενός πολύ μεγάλου, ας πούμε, ευεργέτη, πολύ πλούσιου ανθρώπου, να το πω έτσι απλοϊκά, το οποίο θα αναλαμβάνει να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση κάπου. Και πάνω σε αυτή τη λογική θα αποκτά και τους όρους εκμετάλλευσης αυτής της ιστορίας. Και αυτό μπορεί να γίνεται είτε μέσω της διαδικασίας του κληροδοτήματος, δηλαδή να το παραχωρεί. Αυτό είναι κλασική περίπτωση ιδιωτικοποίηση οικιστικού χώρου. Δηλαδή ακριβώς, αυτό το βλέπω στις μεγάλες μετροπόλεις. Δηλαδή, στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Να το πω για αυτό. Ο χώρος πια, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πολύ μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη, γιατί υπάρχουν και ζητήματα νομικά, ιδιοκτησιακά κτλ. Τα οποία θα λυθούν κάποτε μέσω της δίμευσης των περιουσιών. Αλλά για την ώρα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε και το ελληνικό, το οποίο είναι μια τεράστια έκταση, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από κανέναν. Κανείς δεν έχει τα χρήματα αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει το ελληνικό. Γι' αυτό θα περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ και θα τελειώσει η ιστορία. Μάλλον στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Να σας πω κάτι, ούτε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας μπορεί να αξιοποιήσει το ελληνικό από μόνο του. Απλά η λογική είναι η εξής. Θα βάλουμε στιγματόπλεγμα στον χώρο, θα τον αφήσουμε κλειστό για 50 χρόνια, έτσι. Και όταν αποφασίσουν, όταν αλλάξουν οι συνθήκες και αλλάξουν τα πράγματα και γίνουν τα πράγματα πιο ευνοϊκά, τότε θα το εκμεταλλευτούμε, αλλά προς το παρόν εξυπηρετεί την κερδοσκοπία. Μόνο την κερδοσκοπία εγείς εξυπηρετούν αυτά τα παιχνίδια. Πάντως εγώ να κάνω μια... Δηλαδή, μακάρι και να έχεις κι άλλη μια λυρική σκηνή που λέει ο λόγος. Να έχεις μια λυρική σκηνή, αλλά ρε αδερφέ, πες μου. Και όχι μόνο. Πες μου. Όχι μόνο μία. Και σαφώς, πες μου. Τι σχέση έχει η αχιβάδα που φτιάξανε στο Σίδνεϊ, η όπερά τους, που είναι ένα εξαιρετικά αρχιτεκτονικό οικοδόμημα καλλιτεχνικής φύσης, ας πούμε, κτλ., σε σχέση με αυτό που φτιάχνει τώρα ο Νιάρχος κάτω στην παραλία? Εντάξει, η λογική, να σας πω κάτι. Καταλαβαίνεις δηλαδή ποια είναι η... Η λογική του βλαχοδήμαρχου. Αυτό. Είναι εδρεωμένη στο πολιτικό σκηνικό. Καταρχάς, ο πολιτικός, όπως και νομοσίου της Ακρόπολης, η πολιτική ήθελε μια μεγάλη υπογραφή ενός διάσημου αρχιτέκτονα, ο οποίος ποτέ δεν τα δουλεύει αυτός. Πάντα έχει 400 συνεργάτες, ας πούμε, να ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Αυτός κάνει δημόσια σχέση ο αρχιτέκτονας. Θέλει μια βαριά υπογραφή. Για να έχει αυτό το πράγμα να πρεστίζει. Δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Είχαν γίνει αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί για το Μουσείο της Ακρόπολης, οι οποίοι ανέδειξαν πολύ αξιόλογες λύσεις και πολύ πιο οικονομικές και πολύ πιο φιλικές και με την αστικότητα της περιοχής και με το αρχαιολογικό της στοιχείο. Και παρόλα αυτά παρακάμπτηκαν γιατί χρειαζόταν τις υπογραφές. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβει ο καθένας. Δηλαδή, απαντιέται πολύ εύκολα αυτό το πράγμα. Η αρχιτεκτονική, η Αυστραλία είχε παράδοση στην αρχιτεκτονική. Και το είχε σαν κουλτούρα αυτό. Εδώ πέρα υπάρχει κουλτούρα του να βρούμε κάτι, να το αντιγράψουμε ή να στην καλύτερη περίπτωση αντιγράψουμε ή αλλιώς να φέρουμε από εδώ το Καλατράβα, ας πούμε, να αναλάβει κατά αποκοπή τα έργα. Αυτή είναι η λογική. Είναι η λογική πολύ επαρχιωτισμού. Δυστυχώς. Λοιπόν,
Πάντως εμείς κρατάμε ότι, γιατί έχω ήδη τις πρώτες προτάσεις να συμμετάσχω σε αυτή την επιτροπή που πρότεινε ο φίλος για την αναμόρφωση του χώρου. Έχουμε ήδη εδώ εκδηλώσει ενδιαφέροντος. Εάν ενδιαφέρεις και εσύ πραγματικά, παιδιά, να τη φτιάξουμε το ταχύτερο δυνατό. Και δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κάποιος στο ΕΠΑΜ. Ναι, διεπιστημονικός βέβαια ο κλατομέας, έτσι. Δηλαδή. Βέβαια, δεν μιλάμε τώρα. Εντάξει, ήρθε και η κυρία Μαρίκα. Προφανώς. Και η κυρία Μαρίκα, πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα η κυρία Μαρίκα πρέπει να είναι. Αλλά... η κυρία Μαρίκα είναι που θα κρίνει αυτό που θα φτιάξετε εσείς. Καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτή παίρνει την απόφαση. Με βολεύει, δεν με βολεύει. Δεν με βολεύει, πάρτο και κάνε το τι θέλεις. Αλλά θέλει οικονομολόγους, θέλει χωροτάξες. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Θέλει επιτροπές, είναι δύσκολοι. Οικονομολόγους, κυρίως οικονομολόγους του χώρου. Για παράδειγμα, εγώ δεν ξέρω από οικονομία του χώρου. Ναι. Όχι, απλά εγώ ξέρω τι θέλω να πω. Ότι αν δεν το κάνουμε εμείς, ποιος θα το κάνει. Και εδώ είναι ένα θέμα, ας πούμε, και αυτό είναι και που πρεσβεύει και το. Ο φορέας ο δικός μας, ρε παιδί μου, αυτό το που λέμε πάμε νέο παλαϊκό μέτωπο, έτσι. Ποιος θα τα κάνει, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα, αν δεν μπούμε εμείς μπροστά να τα κάνουμε. Έχουμε αφήσει τόσα χρόνια και τόσες γενιές να γίνονται αυτά που περιέγραφες πριν. Και πολύ σωστά τα περιέγραφες, ας πούμε. Ωραία. Άρα αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το επιστημονικό δυναμικό που έχουμε, το οποίο μένει πρέπει να μπει μπροστά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και εδώ κάνουμε μια δουλειά, προσανατολιζόμαστε δηλαδή σε αυτή την κατάσταση. Άρα, να, ιδού η ρούδος και ιδού και το πείδημα. Ας είναι η αρχή αυτό το τηλέφωνο να ενταχθούν περισσότεροι άνθρωποι σε μια λογική. Και θα βρεθούν οι άνθρωποι. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί και στο εξωτερικό ιδιαίτερα. Βλέπω εδώ μηνύματα που πέφτουν, ας πούμε, και από το εξωτερικό που θα θέλουν να συμβάλλουν. Εγώ έχω τέσσερα παιδιά αρχιτέκτονες που δεν κάνουν τίποτα αυτή τη στιγμή. Όχι, και οικονομολόγοι του χώρου. Εγώ βλέπω εδώ πέρα δύο ήδη μας δώσαν εκδήλωση από το Λονδίνο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Λοιπόν, οπότε να σας αποδεσμεύσω και εσάς να μιλήσετε και καλά. Βεβαίως. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, καλή σας μέρα. Γεια. Νέα ομολογιακά δάνεια, λοιπόν, να τα διαβάσουμε, γιατί ρε παιδιά, δεν είναι τα αγιώμεθα. 1,5 δις χθες η Α. Σήμερα, 21 Μαΐου 2015. Αυτό σου λέω, 1,5 δις η Α. Περίμενε. 1,65 η Eurobank και 3% η Τράπεζα Πειραιώς. Συνολικά 4,750 εκατομμύρια. Και από τις 19 του Μάη. Και από τις 19 του Μάη, 1,5 δις Α. Βάλτε και αυτό μέσα. Ναι, θέλω να πω ότι σήμερα, ρε παιδί μου, τι έχουμε, μην χάσουμε κανένα το. Πόσο ανέβηκε, ήμασταν στα 43,8. Είχε ανέβει με το 1,5 από τα 45,3. Ανέβηκε με το 1,5 στα 47, πόσο είναι. Ναι. Λοιπόν, κοντά στα 47 και τώρα με τα 4,75 ξεπερνάμε τα 50 ετήσιως. Λοιπόν, ένας φίλος που λέει για τα ΕΛΠΕ, λιγάκι μια, λέει, εχθές το βράδυ ρώτησα κάποιον συνάδελφο που δουλεύει στα ΕΛΠΕ και με βεβαίωσε ότι ο διευθυντής οδηγήθηκε στο αυτόφορο. Επίσης το ατύχημα έγινε λόγω του ότι στο κάτω πάτωμα έκαναν εργασίες διαρροών και στο πάνω κολούσαν. Οπότε ήταν θέμα χρόνου το ατύχημα, αλλά ακόμα ισχύουν οι ίδιες συνθήκες. Το όλο θέμα είναι ότι οι εργαζόμενοι κλείνουν 16 ώρα και είναι εξοδομένοι φυσικά αυτοί που εργάζονται σε εργολάβους. Ναι φίλε μου Κώστας, έχεις δίκιο, με μια διαφορά, ότι αν υπήρχε μόνιμη πυροπροστασία στα ΕΛΠΕ, όπως υπήρχε παλιά και καταργήθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή να υπάρχει μόνιμο σώμα πυροσβεστικής εκεί, όπου επιθεωρεί και σου καθορίζει όρους πυρασφάλειας. Με αυτούς τους όρους δεν θα συνέβαινε, ούτε θα επέτρεπα να γίνονται εργασίες από κάτω και από πάνω θερμοκόλληση. Αυτά είναι τρελά. Φυσικά τα 16 ώρα και ιστορίες είναι έτσι, και μάλιστα από ό,τι ξέρω, γιατί δουλεύουν και παμίτες εκεί δυστυχώς. Δυστυχώς το λέω, όχι με την έννοια δουλεύουν. Γιατί δουλεύουν σε δέες άθλιες συνθήκες, σε εργολάβους με 16 ώρα. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι, ο κύριος υπουργός δεν τα είδε όλα αυτά? Δεν τα ξέρει? Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο τηλέφωνο. Σας ακούμε. Ναι, γεια σου Δημήτρη. Ναι. Σταμάτης από Αθήνα. Ναι, ναι. Ας μιλήσω στον Νικό, όχι από έλλειψη σεβασμού, λόγω ότι είμαστε. Κανένα πρόβλημα, ναι. Ο Μανώλης Γκλέζος ζητάει από το λαό να βγει στους δρόμους. Ναι. Εν ώψη τη συνόλου κορυφή στη Ρήγα τη Λετωνία, ναι. Ο κ. Μανώλης Γκλέζος κάνει έκκληση στο λαό να βγει στους δρόμους. Ναι. Γιατί τώρα είναι η ώρα να αποδείξουμε σε όλους ότι διατηρούμε τη μνήμη της ελευθερίας
και την ιδεολογία της αντίστασης. Ναι. Επίσης, εγώ πάντως να σου πω κάτι, κύριος Γλέζος. Να σου πω κάτι, με συγχωρείς. Μα και στην κυβέρνησή μας δηλαδή, ότι είμαστε δίπλα της, να μην κάνει βήμα πίσω. Ναι. Εγώ ρωτάω κάτι. Μια ερώτηση από τη πορεία. Σε τι ακριβώς προσφέρει η συνάντηση των τριών στη Ρήγα? Δεν ξέρω, Δημήτρη. Εγώ ήθελα μόνο να σου πω ότι με όλο το σεβασμό στο Μανώλη Γλέζο, δεν γίνεται πολίτες να βγαίνουν στον δρόμο μόνο όταν το επιθυμεί η κυβέρνηση ή όταν βολεύει την κυβέρνηση. Με κουμπί. Δηλαδή, δεν γίνεται. Πρέπει να βάλουμε ένα κουμπί σε κάθε πολίτη. Εργαζόμενους στην υγεία και τους συνταξιούχους να πραγματοποιούν την πορεία τους στο Μέγαρο Μαξίμου και να κατηγορείται η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη, πρόεδρος Βουλής, για την παρέμβαση στο αστυνομικό, να φύγουν οι κλούβες και την επόμενη μέρα να ζητείτε από τους πολίτες να βγουν στον δρόμο για να στηρίξουν την κυβέρνηση. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι, ο κύριος Γλέζος, ότι γινόταν η κινητοποίηση από νοσοκομιακούς και νοσηλευτές και φυσικά από τους. Ναι, αλλά Ρεζουνίδη, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ξεμοβαδιάζονται στα τηλεοπτικά κανάλια των ολιγαρχών να κατηγορούν την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλη πως έκανε παρέμβαση επειδή υπήρχαν τηλεοπτικές κάμερες. Αλήθεια, καμία αίσθηση της πραγματικότητας δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τον καθρέφτη τους τον κοιτάνε ποτέ. Όταν ξέρουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία, έτσι. Τέσσερα στην Αττική κλείνουν αυτή τη στιγμή. Τέσσερα κλείνουν στην Αττική αυτή. Όταν τέσσερα νοσοκομεία κλείνουν. Ακριβώς. Όταν ένας άρρωστος άνθρωπος δεν έχει πρόσβαση στην υγεία, το πιθανότερο είναι να πεθάνει. Είναι τόσο απλό. Όποιος θέλει μπορεί να τσακωθεί. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει. Λοιπόν, όταν βγήκαμε στους δρόμους τις πρώτες μέρες αυτές τις κυβέρνησεις, είχα κατέβει και εγώ για να στηρίξουμε την κυβέρνηση στην προσπάθεια να αντισταθεί στους εταίρους, εντός παρενθέσεως λέξη, και να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Μετά έρθει η συμφωνία όμως, 20 Φλεβάρι, και όλοι παγώσαμε. Και στους τρεις μήνες που ακολούθησαν, τι έκανε η κυβέρνηση? Διαπραγματευόταν στα κρυφά των ολιγαρχών που έλεγε ότι θα τους διέλυε. Λοιπόν, επί τέσσερις σχεδόν μήνες λοιπόν η κυβέρνηση επέλεξε για συνειδητοποίηση τους ολιγάρχες και τα παπαγαλάκια τους. Να κατέβουν λοιπόν οι ολιγάρχες αυτοί τώρα στον δρόμο να στηρίξουν την κυβέρνηση. Μην τους βάζεις ιδέες. Κύριε Γκλέζο, εγώ με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας δεν θα κατέβω. Ας κάνει όμως ρίση αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας μιλώντας στη Βουλή, ότι είμαστε σάρκα από τη σάρκα αυτού του λαού και είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα, και ας το αποδείξει και τότε θα βγω στον δρόμο. Και κάτι τελευταίο. Εάν εσύ, Δημήτρη, γνώσουν κυβέρνηση. Ναι. Θα έκανες αυτά που λες τώρα. Θα τιμωρούσες τους προδότες. Με δικαστήρια όμως. Όχι σε στη Σιμίτη και Παπακοσταντίνου. Όχι, όχι, όχι. Να σου πω κάτι, να σου απαντήσω με έναν τρόπο. Βεβαίως, να μου απαντήσει. Γιατί. Ευθέως και μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας. Για κάτι άλλο. Μόνο όταν επέλθει κάθαρση σε αυτό το ρηματοτόπο, τότε μόνο θα δούμε ανάπτυξη. Συμφωνώ απόλυτα. Εάν δεν ήταν να τα κάνω αυτά που πιστεύω, να ήσουν σίγουρος ότι σε αυτή τη Βουλή θα ήμουν μέσα και θα ήμουν και υπουργός. Αυτά δεν λέγανε. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου και με συγχωρείς. Αυτά δεν μας έλεγε και ο Τσίπρας πριν τις εκλογές. Πες μου, Δημήτρη. Σαφώς, δεν το συζητάμε. Σαφώς. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να εμπιστευτεί ο κόσμος? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο πάντα. Όταν προτιμάς να απομονωθείς παρά να προδώσεις αυτό που, για το οποίο αγωνίζεσαι. Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο, αν και δεν είναι ικανό, αρκετό δηλαδή. Το ομολογώ. Δηλαδή, οι άνθρωποι ακριβώς που έχουν δώσει αγώνα και που έχουν απομονωθεί μέσα στην αγώνα, γιατί θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι πρώτοι μούροι σε όλες τις τηλεοράσεις. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έχουν απομονωθεί ακριβώς από τα μέσα, όχι από τον κόσμο. Από τα μέσα. Λοιπόν, από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Λοιπόν, είναι ένα ασφαλές κριτήριο αυτό το πράγμα. Από τη μια δεν είναι αρκετό. Γιατί δεν είναι αρκετό? Γιατί ακόμη και καλή πρόθεση να υπάρχει, όταν λειτουργείς, όταν πας στην κυβέρνηση και λειτουργείς ολιγαρχικά, τότε είναι λογικό να καταλήξει εκεί που καταλήγει ο κύριος Τσίπρας, με τις καλύτερες δυνατές προθέσεις. Βέβαια. Γι' αυτό έχει σημασία, εάν από τις πρώτες μέρες που πας για νέα εξουσία, για νέα κυβέρνηση, δεν δείξεις τη δημοκρατικότητά σου ενισχύοντας τα δικαιώματα και την παρεμβατικότητα του λαού, άμεσα από το επίπεδο των υπουργών σου μέχρι το επίπεδο του καθημερινού πολίτη. Βέβαια, πολύ πικράθηκα με τον κύριο Παυλόπουλο στη θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ακριβώς, βεβαίως.
Και αναφέρθηκες και στην κυρία Βαλαβάνη, που είναι ένα άτομο το οποίο, όπως είπες, έχει αγωνιστούν, έχουν αγωνιστεί η οικογένειά της και έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι σωστό αυτό, ε? Σωστό, βεβαίως, ναι. Είναι δυνατόν η κυρία Βαλαβάνη, Δημήτρη, να βγαίνει τώρα και να λένε οι νόμοι, τα έμφυα που αυτοί κατηγορούσαν ως αντισυνταγματικά, να μας λέει ότι είναι πατριωτικό καθήκον, να τους πληρώνουμε. Έτσι, αυτό είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Και δεύτερον, μας έχουν βάλει φόρο από τις 3.000 έως τις 30.000 με τους ίδιους συντελεστές. Με συγχωρείς, είναι ίδιο να παίρνεις 3.000 το χρόνο και είναι ίδιο να παίρνεις 30.000. Όταν λοιπόν φορολογήσα τον πρώτο ευρώ, τον δεύτερο επαγγελματία, όταν του βάζεις χαράτσι 500 ευρώ το χρόνο, επειδή μόνο και μόνο είναι ο άνθρωπος με μπλοκάκι, όλος δεν έχει να φάει και με 300 ευρώ βγάζει το μήνα του. Ένα λοιπόν κάνει μια ρύθμιση στην εφορία και δίνει 200 ευρώ το μήνα, μιλάω για κάποιον που χρωστάει 20.000, εγώ ευτυχώς δεν ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά από ό,τι διάβασα και στο site σου. Λοιπόν, θα κάνει να φάει, ο άνθρωπος τρώει μια φορά τη βδομάδα κρέας, τώρα θα τρώει μια φορά το τρίμηνο. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Χίλιες φορές να μην κάνει ρύθμιση. Για ας έρθουν να τα πάρουν όλα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, μας έχουν σε μια φορολογική κλίμακα 3.000 έως 30.000 και πληρώνουμε το ίδιο. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Θα πρέπει δηλαδή, εγώ παίρνω 5.000 το χρόνο, η τιμή του κρέατος να έχει διαφορετική τιμή για μένα και άλλη για σένα που παίρνεις 30 το χρόνο. Μιλάω σωστά? Βεβαίως, λογικό είναι και αυτό υπάρχει, το προβλέπεται από την επιστήμη. Άσχετα από το ότι δεν εφαρμόζεται. Έτσι δεν είναι. Άλλος είναι ο τιμάριθμος για ένα νοικοκυριό εργατικό και άλλο είναι ο τιμάριθμος για ένα νοικοκυριό, να το πούμε, εύπορο. Και πρέπει να διακρίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Και θα τελειώσω λέγοντας, δεν θα βγω εγώ στον δρόμο για να ενημερώσει τη Δευτέρα το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου στο παράνομο κανάλι του Βαρδινογιάννη, κάνοντας και πάσεις για διαφημίσεις. Κύριε Γκλέζο, αυτά έκαναν ακριβώς και οι προηγούμενοι. Αν λοιπόν αποδείξατε ότι είσαστε σάρκα, τη σάρκα αυτού του λαού και έρχεστε μέσα από τις σελίδες της ιστορίας αυτού του λαού, αυτό το λαό θα υπηρετήσουμε κι εμείς και είμαστε και κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας. Αν το αποδείξουν αυτό, τότε μάλιστα θα βγούμε στο δρόμο. Χάρηκα πάρα πολύ και να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ. Γεια σου. Λοιπόν, Δημητρή, να συζητήσουμε, ναι, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη, ναι, μειώνονται κατά 40% οι αμοιβές της διοίκησης, προέδρου, διευθύνων συμβούλου, αναπληρωτή διευθύνων συμβούλου κτλ. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τους αφαιρούν 300.000 ανά μήνα από το 1 δισεκατομμύριο σε ολικά που μας κοστίζουν αυτοί οι ρεμπεσκέδες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ακούμε. Ναι. Εγώ ελπίζω να μιλάω. Βεβαίως, εσείς. Λοιπόν, Γιώργο με λένε, από Νίκαια, προς το παρόν άνεργος εδώ και κάπως το καιρό. Το προς το παρόν μου αρέσει. Γιατί ξέρω, για παράδειγμα για τον εαυτό μου μιλάω, πρώτα η κυρία, ότι είμαι στο διηνεκές άνεργος. Γι' αυτό λέω τώρα τα τελευταία χρόνια. Perpetual. Δεν περιγράφεται αλλιώς. Ναι. Τέλος πάντων, αν και δεν μπορώ να πω ότι είμαι θύμα της κρίσης, απλά οι συγκυρίες με φέρανε, απλά η κρίση συνέβαλε στο να μην μπορώ να στήσω μια δουλειά. Τέλος πάντων, εγώ, Δημήτρη, θέλω να βάλω τις φωνές. Θέλω να ουρλιάξω. Τόσα πράγματα γίνονται γύρω μας και δεν υπάρχει τρόπος να αντιδράσουμε με τίποτα. Έχουμε κλειστεί στην κυριολεκτία, μας έχουν βάλει στη μέση και μας βαράνε όλοι. Να πούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τέλος πάντων, όπως τα λέμε, να πούμε από το γενικότερο καθεστώς. Τι να πω τώρα, εγώ έχω σαλτάρει. Ο κόσμος δεν ξέρει να ακούει. Καταρχήν, έχουν βαλθεί όλοι, μα όλοι μιλάμε, λυτοί και δεμένοι, να μας πείσουν ότι θα πρέπει αυτή η κυβέρνηση να κάνει οπωσδήποτε τη συμφωνία και έχει αργήσει κιόλας. Μα τι κάνουμε και καθυστερούμε? Ναι, γιατί πιστεύω ότι θα του δώσουν λεφτά. Ο Κοσμάκης θα πάρει λεφτά. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν. Αυτοί που καταλαβαίνουν τι θα πρέπει να κάνουν δηλαδή. Πώς μπορούν να αντιδράσουν πάνω σε αυτό? Δηλαδή δεν μπορώ να ακούω, ρε φίλε, κάθε μέρα να μου λέει ένας κάποιος Χατζη Νικολά ότι γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει τις αρμόδιες ενέργειες, τις αναλογικές ενέργειες για να κλείσει τη συμφωνία επιτέλους, για να κινηθεί η αγορά. Πώς θα κινηθεί η αγορά, ρε γαμώτο?
Πληρώνουν τους δανειστές. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ότι η αγορά έχει τελματώσει και αν δεν πέσει εισόδημα στον κόσμο δεν πρόκειται να κινηθεί φίλο. Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Σε έναν διάβολο σε απευθύνονται. Και απ' την άλλη, δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν έχεις βήμα, δεν σε ακούει κανένας να φίλε. Είσαι μόνος σου. Στον αέρα να φωνάξεις, εδώ βουλιάζω και με ακούει γυναίκα νόμο και τρελαίνεται κι αυτή. Τι δηλαδή, έχω σαρκάρει, έχω τρελαθεί, δεν ξέρω τι να κάνω. Αφού τις έλεγα τις προάλλες, ότι θέλω ρε πούστη να βγω έξω στο μπαλκόνι και να βουλιάξω, να μ' ακούσει κάποιος. Δηλαδή έχουν καταφέρει να μας έχουν κλείσει στον εαυτό μας και να κυνηγάμε την ουρά μας και να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Φαντάσου κάποιος να σε βαστιγώνει και να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι ρε. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω, έχω σαρκάρει, έχω τρελαθεί, κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι, μια ιδέα. Μια ιδέα. Καταρχάς αυτό που λες εσύ, ξέρεις πως το έχω ακούσει. Από πάρα πολλούς. Από πάρα πολλούς. Λοιπόν, εάν μαζευτούμε όλοι μαζί, κάνουμε μια πολύ δυναμική μειοψηφία. Μειοψηφία με την έννοια ότι ο περισσότερος κόσμος, αν και σκέφτεται έτσι, φοβάται. Και προτιμάει να πιστεύει τον δεσμοφύλακα, δηλαδή τον Χατζηνικολάου και τον κάθε δεσμοφύλακα, ναι, παρά να πάρει το ρίσκο του να σπάσει την πόρτα από τον μπουντρούμι για να βγει έξω. Αλλά στις ιστορίες όμως, στην ιστορία, το ρου της ιστορίας, όπως μας λέγανε και δασκάλοι μας, ναι, τον αλλάζουν πάντα εκείνοι που φοβούνται λιγότερο. Και πριν μας οδηγήσουν στην απελπισία, ας τους δείξουμε πώς μπορούμε να τους φοβήσουμε εμείς. Ναι. Όχι με κανένα τρομερό τρόπο. Έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Έχω μιλήσει και με τον Μανώλη τον Παπαδάκη. Είμαστε από τον ίδιο πυρήνα, ξεκινήσαμε. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι ενεργά σε κάποιο πυρήνα. Λόγω διαφόρων συγκυριών τέλος πάντων. Ναι. Είμαι υπέρ της συλλογικότητας, είμαι όλα αυτά και το παλεύω. Όμως, όπως και να το κάνουμε με ένα ιντερνετικό ράδιο, δεν κάνεις τίποτα. Θέλεις πολλά περισσότερα πράγματα. Σε βαθμό τέτοιο που εγώ σκέφτομαι πολλές φορές τι ευτυχισμένα ήταν τότε που από άλλο μετερίζει τέλος πάντων και εγώ πάλευα για κάτι καλύτερο, αυτό που πίστευα καλύτερο. Ναι. Τότε, όταν ήμουν αποστηρικά. Θυμάμαι τις τζουτούκες που βάζανε στον δρόμο, όλα τα κόμματα δηλαδή. Ναι. Αλλά μιας και τότε ήμουν στο Πασόκ, ας πούμε, θυμάμαι που βομβαρδιζόταν ο κόσμος συνέχεια με μια τζουτούκα να έρθει, το κυκλοφορούσε και συνέχεια του πιπίλιζε τα αυτοί ότι έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι και γι' αυτό πρέπει να το κάνει. Και ο κόσμος τότε έδινε σημασία σε αυτό και πιστεύω ότι όχι απλά έδινε σημασία, αλλά το χρησιμοποιούσαν όλοι σαν μέσο ενημέρωσης. Από τη στιγμή που δεν έχουμε βήμα, δεν έχουμε κανάλι, δεν έχουμε τηλεόραση, δεν έχουμε δημόσιο ράδιο, δεν έχουμε τίποτα τρόπο να ακουστούμε στον κόσμο, μήπως να καταφύγουμε σε αυτή τη μέθοδο. Έχω τραβήξει. Γιατί όχι, ναι. Κάποιο άλλο τρόπο να ξεσηκωθεί ο κόσμος και να καταλάβει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είμαι μόνο εγώ που αισθάνομαι έτσι και καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Και όταν έρχεται ο Παπαδάκης, ας πούμε, το πρωί στην τηλεόραση που είναι η νούμερο ένα εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, τα πρωινάδικα τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Και σου βγάζει και λέει, κριτικάρουμε την κυβέρνηση και τούτο και τάλο και χτυπάνε τον υπουργό κάτω. Κάτσε ρε φίλε. Όταν εμφανίζει μόνο τον έναν υπουργό και τις τέσσερις άλλους δικούς σου γύρω-γύρω και του βάζεις βούτυρο στο ψωμί με τις ερωτήσεις και το καταφέρνεις έτσι να αναλύει το πρόγραμμά του και καλά, άσχετα με το αν χρυσώνει το χάπι που θα σου δώσει. Λοιπόν, έτσι δεν κάνεις τίποτα. Κι όμως ο κόσμος, αυτοί οι άνθρωποι, διαμορφώνουν άποψη στον κόσμο. Όπως ο αυτός, όπως ο αυτιάς, όπως ο κάθε ένας, που τελικά τι κάνουνε, μας οδηγούν στο γιατί δεν κάνουν γρήγορα τα μέτρα που πρέπει να πάρουν. Κοίταξε όμως, σε αυτό έχεις δίκιο. Αλλά αυτό και αφορά. Και μόνο, τονίζω, ναι, μόνο με παλιές μεθόδους που δεν μπορούν να μας ανακόψουν, μπορούμε να κάνουμε. Μα προφανώς. Είμαστε οι καλύτεροι στις παλιές μεθόδους. Οι καλύτεροι. Αυτή τη στιγμή οι ντουντούκες του ΕΠΑΜ κυκλοφορούν σε πάρα πολλές γειτονίες. Σε λίγο, σε ολόκληρη την Αθήνα. Με συγχωρείτε, Δημήτρη, εγώ στη γειτονιά δεν έχω ακούσει καμία. Γιατί τώρα φτιάχτηκε. Είσαι νίκαια, έτσι, κοκκινιά, αν θυμάμαι καλά. Νίκαια, νίκαια. Ωραία, τώρα φτιάχτηκε ο πύρινας εκεί. Στη νίκαια. Ήταν ναι, πιο παλιά με τον Κορυδαλό. Αλλά ναι, όχι, τώρα φτιάχτηκε αυτόνομος. Θα κατάμενο στο εξωτερικό βέβαια. Ναι. Αλλά έχω τώρα κανένα μήνα εδώ περίπου και δεν έχω ακούσει τίποτα. Όχι, έχει φτιαχτεί τώρα. Ήμουνα και στο. Πότε έγινε η ομιλία στη νίκαια. Πριν δύο μήνες. Όχι, λιγότερο. Λιγότερο από δύο μήνες έγινε ομιλία στην νίκαια. Μάλιστα ήταν και ο παλιός ο δήμαρχος, ο λογοθέτης
ήταν παρόν και φτιάχτηκε ο καινούριος πυρήνας που είναι κοκκινιώτες, κοκκινιά δηλαδή. Α, λοιπόν, οπότε μην φανεί. Ο πυρήνας έχει 15-20 μέρες που φτιάχτηκε τώρα στην κοκκινιά, είναι νεοσύστατος. Λοιπόν, μην ανησυχείς, θα την ακούσετε του Ντουγκάη και του ΕΠΑΜ και στην κοκκινιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, αυτοκτονία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Ακρόπολης και συγκρού φρίξη λόγω πτώσης ατόμου το μεσημέρι της Παρασκευής. Λοιπόν, και να διορθώσουμε κάτι που μας στέλνει ο φίλος ο Κώστας για αυτό που διαβάσαμε πριν από το ΕΛΠΕ. Λέει ότι με διαβεβαίωσε ο φίλος του, ο συνάδελφός του που δουλεύει στα ΕΛΠΕ, ότι δεν υπήρξε αυτόφερο για το διευθυντή. Όχι ότι υπήρξε. Όπως είπαμε προηγουμένως, είχε λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σας ακούμε. Παρακαλώ, από Σουηδία σας παίρνω. Χαίρετε. Είστε όλοι καλά? Προσπαθούμε. Προσπαθείτε, καλά κάνετε. Δημήτρη, αν θυμάστε, είχα ξαναπάρει, είχα γράψει ένα βιβλίο ελληνική παιδεία, απάρτη, μίζα και πορνεία κτλ. Ναι. Κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Συζητάτε, ακούω γνώμες κτλ. Η πολιτική, δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι η πολιτική και το κεφάλαιο έχουν γίνει ένα πλέον και όταν φεύγουν από την πολιτική αυτή που είναι θα βρουν κάποια θεσούλα σε κάποια επιχείρηση του κεφαλαίου. Σωστό. Αυτό συμβαίνει, να σου πω, παντού. Εδώ στη Σουηδία, επί παραδείγματι, υπουργός οικονομικών μόλις τελείωσε, του είπανε, ρε Χριστιανέ μου, δεν άφησες να περάσει και 5-6 μήνες και μετά να πας. Κατευθείαν, μόλις τελείωσε, πήγε. Μία άλλη που ήταν στην ομαρχία υπεύθυνος, μόλις τελείωσε, κατευθείαν και αυτή σε υψηλό βαθμό τέλεχος σε εταιρεία. Λοιπόν, αυτά πρέπει... Μην χάσουν τα πριν. Ναι. Μη χάσουν και τα πριν. Ναι, δηλαδή αυτά πρέπει να καταλάβουν ο κόσμος ότι γίνεται. Τώρα, γιατί δεν αντιδράει ο κόσμος? Η δομή της ελληνικής κοινωνίας ή έχει αυτή την οικογενειακή δομή η οποία ο ένας βοηθάει τον άλλον κτλ. Μετά έχουμε δημοσίους υπαλλήλους τους οποίους δεν διώξανε, οι οποίοι μαζί με τα ΜΚΟ που λένε κτλ. Εγώ τους υπολογίζω στα 1 εκατομμύριο. Έχουμε μετά τους συνταξιούχους, οι οποίοι μόλις τους πεις θα χάσεις τη σύνταξη, τρέμουνε και σου λέει όσα να είναι κι ας είναι. Λοιπόν, ποιος να αντιδράσει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργάτες που ήταν αυτοί? Μου φαίνεται είναι ένα λίγο ποσοστό, βολεύονται από πεθερά, πεθερό, μπάρμπα, μάνα, πατέρα, παππού, γιαγιά κτλ. Γι' αυτό δεν αντιδράει και ο κόσμος. Αν θυμάσαι εσύ σαν οικονομολόγος, οι τρεις βασικοί πυλώνες της ελληνικής κοινωνίας ήταν η αποταμίευση, που υπήρχε μεγάλη αποταμίευση, η ιδιοκατοίκηση που ήταν σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%, έτσι. Ναι. Και η δομή της οικογένειας. Την αποταμίευση την κατέστρεψε ο Σιμίτης. Τώρα, την ιδιοκατοίκηση δεν ξέρω κατά πόσο έχει καταστραφεί. Η αποταμίευση δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, είναι αρνητική. Είναι αρνητική πλέον, ναι. Τώρα, την ιδιοκατοίκηση δεν ξέρω σε τι ποσοστό υπάρχει. Τυπικά ισχύει του γύρω στο 73%, αλλά τυπικά, γιατί ο περισσότερος κόσμος χρωστά στην εφορία και στις τράπεζες. Μάλιστα. Λοιπόν, και μετά μένει η δομή της οικογενείας. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τώρα, αφού καταστρέψαν τους δύο πυλώνες, κρατιέται λίγο τώρα στον έναν πυλώνα η ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Λοιπόν, μετά έχουμε... Οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν ότι, ρε παιδί μου, έχουμε ένα κράτος σαν ένα σπίτι. Δηλαδή όταν αρχίσουμε και ξεπουλάμε τα πάντα, θα πουλήσουμε την κουζίνα μας, θα πουλήσουμε το ψυγείο μας, θα πουλήσουμε το... Δηλαδή αυτό κάνει σήμερα η Ελλάδα, ξεπουλάει.
μια περιουσία η οποία πήρε δεν ξέρω κανένα 200 χρόνια να δημιουργηθεί σαν κρατική. Όχι μονάχα η Ελλάδα και όλα τα κράτη. Εδώ στη Σφυρία είναι ξεπουλημένα τα πάντα. Τέλος πάντων. Λειτουργούν σε ιδιωτική βάση. Αλλά θέλω να πω, αυτά τα πράγματα είναι δυνατόν ποτέ στο μέλλον να τα ξαναχτίσει ένα κράτος? Βεβαίως και είναι. Βεβαίως και μπορεί να τα ξαναχτίσει. Εξαρτάται ποιες πολιτικές δυνάμεις και ποιες κοινωνικές δυνάμεις ελέγχουν το κράτος. Βλέπεις εσύ σήμερα στην Ελλάδα καμιά προοπτική αλλαγής? Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αλλαγή στη χώρα. Ή διαφορετικά θα χαθεί η Ελλάδα ολόκληρη. Με ποιο τρόπο? Με αυτό που υποστηρίζει το ΕΠΑΜ. Δηλαδή με την δυνατότητα ανατροπής αυτού του καθεστώτος από την πλειοψηφία του λαού. Μάλιστα. Εύχομαι, Δημήτρη, να έχει... Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Οι αγωνιστές, και πρέπει να το ξέρεις εσύ καλά αυτό, είναι ιστορικά αισιόδοξοι. Γιατί η ιστορία πάντα δίνει λύσεις. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα και μονόδρομοι στην ιστορία. Ωραία, μπορούμε την οικονομία, σαν οικονομολόγος το ξέρεις, ότι η οικονομία μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα στην Ελλάδα, έτσι. Σίγουρα. Αν πτήσει το χρέος και τα λοιπά, μπορούμε να έχουμε πώς το ξέχασα και το... της χρονιάς, το αυτό που κάνουμε. Προϋπολογισμός. Τον προϋπολογισμό, τον κρατικό. Προϋπολογισμό, ναι. Μπορούμε να έχουμε ένα σκυλί προϋπολογισμό, έτσι. Ναι, βέβαια. Εντάξει, άμα έρθουν, άμα σβήσουν. Ποιος θα μας σβήσει? Δηλαδή το κυριότερο αυτή τη στιγμή είναι κάποιοι που τα αναλάβουν απάνω να έχουν τα κότσα να μπορέσουν να πούνε ότι δεν χρωστάμε σε κανένα κερατά τίποτα. Σωστό. Και να μπορέσουμε να ξαναξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Ακριβώς, ακριβώς. Μακάρι. Μακάρι, δεν το βλέπω όμως. Απλά πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες πολιτικές δυνάμεις. Και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η δουλειά που έχει γίνει για τη διαγραφή του χρέους δεν έχει προηγούμενο της. Σε καμία χώρα του κόσμου. Με τον τρόπο δηλαδή που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εάν αυτή η δουλειά γίνει και πολιτική πράξη, τότε ειλικρινά η Ελλάδα, δεν πρόκειται μόνο η Ελλάδα να γλιτώσει από αυτήν την ιστορία, θα δημιουργήσει ένα τόσο ισχυρό νομικοπολιτικό προηγούμενο, ώστε εκατοντάδες κράτη στον πλανήτη θα το χρησιμοποιήσουν. Η δουλειά εννοείς έχει γίνει από τη βάση και όχι από τους πολιτικούς. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Όχι από τους πολιτικούς, βεβαίως όχι. Α, έχει γίνει από τη βάση. Ωραία. Πότε όμως αυτή η βάση, για να φέρεις ένα αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχεις και τα ενία, να κινήσεις και τα νήματα. Σωστό. Η βάση όμως πότε θα μπορέσει να κινήσει τα νήματα? Αυτή τη στιγμή έχουμε διαμορφώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κρίσιμη λεγόμενη μάζα, δηλαδή το υπομόχλιο για να μπορέσει να ανατραπεί η κατάσταση. Και αυτό η κρίσιμη μάζα δεν υπήρχε ούτε το 10, ούτε το 11, ούτε το 12, παρά τις μεγάλες κινητοποιήσεις που έκανε ο λαός. Τότε κινητοποιήσεις ήταν διαμαρτυρίας. Τώρα για πρώτη φορά διαμορφώνεται ένας πυρήνας κόσμου, ο οποίος δεν φοβάται, έχει καταλάβει τι πρέπει να γίνει και ψάχνει να βρει εναγωνίως ποιο θα είναι ο πολιτικός μοχλός με τον οποίο θα ανατρέψει την κατάσταση. Και αυτό δεν χρειάζεται παρά μόνο ένα 5 με 6%. Εάν διαβουλιστεί το πολιτικό σκηνικό με ένα τέτοιο ποσοστό, σας λέω ότι από εκεί και πέρα το ντόμινο που θα ακολουθήσει θα είναι απίστευτο και πάρα πολύ σύντομα το 5 με 6 μπορεί να γίνει 60% και να σαρωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα. Δεν συνηγορώ, όχι δεν συνηγορώ, θα το ήθελα με όλη μου την καλή όπως το θέλουν και οι πιο πολλοί πατριώτες, αλλά δεν βλέπω, διότι αυτοί ελέγχουν τα πάντα και μέχρι και τη συνείδησή μας μπορούν και ελέγχουν με τα ραντίσματα. Όχι σε όλους, αυτό είναι το κουμπί. Όχι σε όλους. Και γι' αυτό σου έλεγα προηγουμένως ότι ένα 5 με 6% χρειάζεται. Μόνο τόσο. 5 άνθρωποι στους 100. Οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν στην κατάλληλη στιγμή.
ένα 5%. Εάν αυτό ενωθεί και εκφραστεί, τελειώσανε και το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό έχουν λυσάξει τελευταία, ειδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουν λυσάξει. Λοιπόν, ακριβώς ξέροντας ότι αυτός ο μικρός πυρήνας, μικρός σχετικά με τα ποσοστά του, αλλά εξαιρετικά δυναμικός από την άποψη του ειδικού βάρους που έχει στην κοινωνία, ήδη αρχίζει να διαμορφώνεται. Έχεις την εντύπωση ότι σε αυτό το πυρήνα θα επιτραπεί να χωρίς να χυθεί αίμα? Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα να σταματήσουν με αίμα. Εάν βεβαίως χάσουμε αυτή την ευκαιρία και προχωρήσει η λουμπενοποίηση του ελληνικού πληθυσμού και η κατάρρευση της χώρας, ναι, πιθανά να έχουμε και αίμα. Αλλά τώρα, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν είναι σε θέση η άουσα τάξη, να το πούμε έτσι, να ασκήσει αιματηρές μεθόδους εναντίον του λαού. Γιατί αν το κάνει, την έχει βαμμένη. Τότε θα εξαναγκάσει ακόμη και το 60-70% του λαού να κινηθεί εναντίον της. Γι' αυτό δεν τολμάει ακόμη. Δεν έχει κερδίσει το παιχνίδι, το ξέρει. Μακάρι, εύχομαι με όλη μου την καρδιά να βγεις αληθινός. Εγώ να δεις πως το εύχομαι. να είστε καλά και να έχετε κουράγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εγώ, γεια σας. Λοιπόν, μια παρενθεσούλα μόνο για αυτό που ήθελα να το πω από πριν, επειδή λέγαμε για, για τα μολογιακά δάνεια. Δεν ξέρω αν είδες, εντάξει, όχι ότι τρέχει και τίποτα, αλλά έχει και τη σημασία του, ότι την ώρα που βγαίνουν όλα αυτά τα μολογιακά δάνεια, γιατί είναι ο οίκος Μούντις, σε έκθεση που έδωσε χθες Τετάρτη στη δημοσιότητα, κάνει λόγο για μεγάλη πιθανότητα επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, capital controls. Στην Ελλάδα, με την οποία υποβαθμίζει αποσταθερές σε αρνητικές τις προτάσεις Outlook του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Να ολοκληρώσω. Και ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως η υποβάθμιση των προοπτικών αντανακλά τη σημαντική επιδείνωση στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα των τραπεζών από το Δεκέμβριο του 2014 έως και σήμερα. Η Moody's αναφέρει πως η πτωτική αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη του 2015-2016 στο 0,5% φέτος και στο 1,5% για το 16%. Τέλος πάντων, αυτό είναι, έτσι, εκτιμά επιδείνωση των κεφαλαιακών αποθεμάτων. Δύο πράγματα. Στις 3 του Μάρτη έκανε εκείνη την περίφημη συνέντευξη όλο χαρά και νάζι ο κύριος Βαρουφάκης, στον κύριο Χατζηνικολάου. Τώρα που έκανε την καινούργια στιγμή, ήτανε ούτε νάζι ούτε χαρά. Σαν να του είχαν βάλει υπόθετο ήτανε. Λοιπόν, στην πρώτη ήταν και ομιλητικότατος. Τώρα το μόνο που είπε για την δραχμή ήταν θα γίνουμε κούκι. Αλλά με συγχωρείτε, εγώ λατρεύω τη φυσιογνωμία του πατέρα Σαμουήλ. Γιατί τέλος πάντων... Στο κούκι. Αλλά τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, χωρίς άλλη διέξοδο, τήρησε την αξιοπρέπειά του και αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα βεβαίως, από εκεί και πέρα, αυτός που το είπε μέσα εκεί, στην πρώτη συνέντευξή του, εκεί όλο χαρά και νάζει, ότι θα φύγουν τα κεφάλαια έτσι και πάμε στη δραχμή. Την έννοια έλεγχος κίνησης κεφαλαίων δεν την ξέρει? Ας διαβάσει ένα κείμενο της Moody's. Γιατί επιτρέπεται στους Ευρωπαίους να εφαρμόζουν καθεστώς κίνησης κεφαλαίου, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Κύπρο, αλλά δεν επιτρέπεται να βάλουμε εμείς ελέγχου κίνησης κεφαλαίων? Τέλος πάντων, ασχολούμαστε με το βραβάκι και κατεβάζουμε πάρα πολύ το επίπεδο. Τα κεφάλαια, τα κλεμμένα κεφάλαια, χρηματιστήρια κτλ. Από το 2001 φύγαν στην Ευρώπη λόγω και γι' αυτό μπήκαμε στο ευρώ. Έτσι. Τα τρισεκατομμύρια τα κλεμμένα δεν φεύγουν με βαλίτσες, φεύγουν μόνο έτσι, με wiring transfer. Και γι' αυτό λοιπόν, δεν θέλω να συνεχίσουμε σήμερα. Το ενδιαφέρον είναι να πούμε ότι σήμερα, τώρα πριν λίγο, το Bloomberg δημοσιεύει η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble που αυξάνει την πιθανότητα για διπλό νόμισμα στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, από όσο ξέρω, δεν ξέρω, διόρθωσέ με κιόλας, πρώτη φορά επίσημα πλέον ο Schäuble ως επικεφαλής του Υπουργείου Οικονομικών της Γερμανίας λέει αυξάνει η πιθανότητα στην Ελλάδα να χρειάζεται ένα παράλληλο νόμισμα δίπλα στο ευρώ εάν
οι συζητήσεις με τους δανειστές αποτύχουν. Είναι η πρώτη φορά, Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά που το λέει επίσημα ο Σόιμπλε. Λοιπόν, μεταδίδει το Bloomberg. Μας το έστειλε ένας φίλος και τώρα και το κοίταγα αυτή τη στιγμή. Είναι, για παράδειγμα, για να καταλάβεις, 2:39 PM 7 η ώρα πρωινή. Easter time, δηλαδή μιλάμε για και 7. Και 7, 9 η ώρα δικιά μας πρωινή, 9.30 ώρα. Λοιπόν, μεταδόθηκε από το Bloomberg ότι για πρώτη φορά ο Υπουργός Οικονομικών. Εγώ το λέω πρώτη φορά, γιατί δεν θυμάμαι άλλη δήλωση. Δημήτρη, και εγώ, το οποίο δεν θυμάμαι άλλη φορά, λοιπόν, παρακολουθώ με την δήλωση. Είπε για πρώτη φορά, αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την ιδέα του παράλληλου νομίσματος για την Ελλάδα, εάν αποτύχουν οι συζητήσεις με τους δανειστές. Και επειδή τους είδα πολύ χαργεντιζόμενους τους τρεις επάνω στη Ρήγα, και μάλιστα χωρίς από το αποτέλεσμα, αυτό λένε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και είναι στο χέρι τους για το αν θα υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, δεν είναι στο χέρι του Τσίπρα. Το μόνο που δεν έχει κάνει ακόμη ο Τσίπρα είναι να κυκλοφορεί χωρίς βρακή. Δεν ξέρω, αυτό το κάνει με το Παντελόνι, δεν ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, η κυρία Περιστέρα το ξέρω. Λοιπόν, και βγαίνει ο Σόιμπλε επισήμως και μας τυπάει το ζήτημα του διπλού νομίσματος. Παιδιά, κρατηθείτε πάρα πολύ, γιατί αν όντως αυτό είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλη ιστορία. Όταν λες Υπουργού Οικονομικών, εννοείς του Σόιμπλε. Το Σόιμπλε. Αυτό λέω. Και υπάρχει και η άλλη δήλωση που είπε, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χαίρονται οι μελοθάνατοι. Και μάλιστα. Έτσι. Καλά, αυτό εντάξει, έτσι αλλιώς γουστάρει. Δηλαδή, απίστευτο. Το ρόλο του Δημίου του πάει. Είναι απίστευτο ο τύπο, είναι απίστευτο. Ο ρόλο του Δημίου του πάει, είναι η ιδεολογία του Ναζί. Λοιπόν. Αναφέρει σαν παράδειγμα το Μοντενέγκρο, το Μαυροβούνιο, όπου λειτουργούν όντως δύο νομίσματα με κύριο το δολάριο. Ο το ευρώ ή το δολάριο, νομίζω, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, το βεβαίως είναι διαλυμένη οικονομία. Το Μαυροβούνιο δεν υφίσταται ως κράτος, είναι διαλυμένο πράγμα. Λειτουργεί μόνο στα παράλια, στα μικρά παράλια που έχει στην μικρή έξοδο στην Αδριατική. Η υπόλοιπη οικονομία στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη βιομηχανία ηρωίνης, λαθρέου εμπορίου, ανθρώπινης σάρκας και άλλων. Αυτή είναι αυτό το Μαυροβούνιο. Δηλαδή μιλάμε για κατάσταση... Το Αφγανιστάν, το Βαλκάνιο. Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και βεβαίως ελέγχεται από τον Ουτσεκά, ο οποίος έχει έδρα ο Κόσοβο. Έτσι, με την προστασία βεβαίως του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, όλα αυτά. Και το αναφέρει, είναι η πρώτη φορά, μακάρι να μπορεί να κάνω λάθος, αλλά τόσο λάθος δεν μου τύχε, καλή μνήμη γενικά. Είναι η πρώτη φορά που κάνει ευθεία αναφορά ο ίδιος ο Σόβιλε, που σημαίνει τι? Ότι τουλάχιστον το έχουν στο τραπέζι. Και ποιος θα αντισταθεί? Πιθανόν, Δημήτρη, το συζητάνε και καιρό και αρχίζουμε τώρα σιγά τις διαρροές, τις γνωστές, για να φτάσουμε σαν όριμο φρούτο και να πούμε ναι, πάρα πολύ ωραία μεθαύριο. Ναι, δεν το συζητάμε. Αυτό ναι, ότι αυτό είναι παλιά ασθένεια, είναι σίγουρα. Όπως για παράδειγμα και τις προσωπικές συναντήσεις τέτα-τέτ του κύριου Βαρουφάκη με τον Τόμας Μάιερ, όπως επίσης και του κύριου Τσίπρα. Ο Τόμας Μάιερ είναι ο οικονομολόγος του Ακερμαν στην Deutsche Bank, όταν στην Deutsche Bank ο διοικητής ήταν ο Ακερμαν. Σωστά. Έτσι, και ήταν αυτός που πρότεινε το 2012 την εισαγωγή διπλού νομίσματος στην Ελλάδα. Ήταν η απάντηση της Deutsche Bank και του γερμανικού καταστημένου στην εντυπωσιακή παρέμβαση που έγινε τότε στον αγγλοσαξονικό κόσμο, όπου το Wolfson Prize το 2012 πήγε στην ομάδα οικονομολόγων που απέδειξαν ότι μπορεί να γίνει ομαλή μετάβαση εθνικών νομίσματων μιας οικονομίας ελληνικής. Και βγήκε ο Τόμας Μάγερ να πει αυτό το απόστατο, μόνο ο τραπεζίτης μπορεί να είναι υπέρ διπλού νομίσματος. Δεν μπορεί οικονομολόγος πραγματική οικονομία να είναι υπέρ του διπλού νομίσματος. Ανεξάρτητο Δημήτρη, οικονομολόγο αυτή, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πληρώνονται κάτω από τραπέζι γνωστό. Που ξέρει από πραγματική οικονομία. Που ξέρει από πραγματική οικονομία. Δεν μπορεί να είναι υπέρ του διπλού νομίσματος. Βεβαίως, χθες ο κύριος Βαρουφάκης διέψευσε, ή μάλλον το είπε ποσοστότερα, εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ του διπλού νομίσματος. Το προσέχουμε το παιχνιδάκι. Εγώ προσωπικά. Δεν σα σου λέει αυτοί οι μαλάκες μέσα. Το συζητάνε, αλλά εγώ δεν θέλω να φορτωθώ την ευθύνη. Καταλαβαίνουμε. Δεν είναι υπουργός οικονομικών του προσώπου του, είναι υπουργός οικονομικών της χώρας. Προσωπικά. Μα αφού κλείνει και προσωπικές συμφωνίες. Αναρωτιέμαι.
πήγαν με δικά τους έξοδα για να κάνουν ιδιαίτερη συνάντηση τα δυο τους. Πώς πήγανε? Πού? Για να κάνουν τη συνάντηση. Ο κύριος Βαρουφάκης. Όχι στη Ρίγα. Μιλάμε με τον κύριο Μάγερ που έγινε η συνάντηση. Α, όχι, όχι, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Τους έπιασαν δημοσιογράφοι να βγαίνουν από το ασανσέρ του Υπουργείου Οικονομικών. Δεν ξέρω βεβαίως τι κάνανε στο ασανσέρ, φαντάζομαι. Λοιπόν, αλλά τους πιάσανε στην έξοδο. Δηλαδή, όπου το βγαίνανε, τους φωτογραφίσανε. Η φωτογραφία υπάρχει. Αγκαζέ με τον κύριο Μάγερ. Βγαίνανε και οι δύο. Και όταν τους πιάσανε εκεί πέρα, λέει, μια γενική συζήτηση και να μας πει τις απόψεις του. Γιατί τώρα βέβαια πρέπει να μας πει τις απόψεις του ο κύριος Μάγερ και γιατί δεν καλείται ο κύριος Μπόιλεν, ο οποίος κέρδισε και τα 250.000 δολάρια, όχι δολάρια, είναι λίρες στερλίνες του Γούλσον Πράις, να μας πει και αυτό τη γνώμη του, γιατί δεν τον καλούμε γι' αυτό, ή αυτός είναι τρελός. Για να τρελαθούμε δηλαδή, γιατί το Γούλσον Πράις είναι το δεύτερο μεγαλύτερο βραβείο για οικονομολόγους μετά τον Νόμπελ Οικονομίας. Και επειδή είναι πιο σοβαρό το Γούλσον Πράις, γιατί ο Γούλσον είναι ένας λόρδος ο οποίος έχει οικονομήσει χοντρά από τα χρηματιστήρια, ξέρει καλύτερα από οικονομία, και έτσι τα βραβεία του είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα από ότι το Νόμπελ. Γιατί ο Νόμπελ πουλούσε σφαίρες. Ναι, όχι γιατί, γιατί το έχουν αναλάβει διάφοροι τύποι οι οποίοι το πουλάνε σε όποιο ανάλογο με τα συμφέροντα. Λοιπόν. Συγγνώμη, γελάω γιατί βλέπω μια γελιογραφία που λέει, έχει τη Κωνσταντοπούλου και το Μητσοτάκη Δημήτρη και λέει ναι. Πάει ο Μητσοτάκης τον Κυριάκο και πάει και λέει στην Κωνσταντοπούλου: εσείς δεν λέγατε ότι θα σκίσει τα μνημόνια? Κυριάκο, φύγε, ξέρω καράτη. Έξυπνο. Λοιπόν, πάντως θέλω να ομολογήσω. Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ είμαι ενάντια σε αυτή την ανθρωποφαγία που γίνεται αυτή τη στιγμή εκ μέρους του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ με τη βοήθεια των καναλαρχών. Γιατί ρε παιδιά, με συγχωρείτε, εμένα αν μου κόψει το χέρι, όλο αυτό δεν προωθείται κατευθείαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον του κ. Κωνσταντοπούλου. Αλλά κυρία μου, ναι. Πού πας ξυπόλυτη στα αγκούδια? Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε δηλαδή. Βέβαια δημιουργεί προσωπολατρία και από την άλλη μεριά. Έτσι, ποιο δηλαδή, μωρέ, ποια προσωπολατρία? Έχω, εγώ, να σου το πω, εγώ βλέπω εδώ, ζωή, είμαστε όλοι μαζί σου ας πούμε. Μερικοί που έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν τώρα, καταλάβεις, λοιπόν. Δημιουργεί και την προσωπολατρία ναι, υπέρ της. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ναι. Ναι, έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Έτσι, όπως δείχνει. Να ξεκαθαρίσουμε. Δημόσιοι υπάλληλοι. Σε παραδέχομαι. Σε παραδέχομαι. Δεν μιλάμε τώρα. Η ταξική ανάλυση ελληνικής κοινωνίας την έχω κάνει. Δεν ήθελα να το πω, αλλά σε παραδέχομαι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Λοιπόν. Και πείτε να κάτι. Λοιπόν, για παράδειγμα, είδε προηγουμένα το φίλο που έβγαινε προηγουμένω. Αν συζητούσε με του νοσηλευτέ και τους γιατρούς που ήταν εκεί και που υποτίθεται ότι ο Κωνσταντοπούλου έκανε παρέμβαση υπέρ τους, το διαολόστεμα, το αισιχτήρ ζωή, δε μας σχέσεις δε ζωή, νταλάρα κτλ. Yeah. Πήγαινε. Γιατί μπήκε αυτή μπροστά, έκανε θέμα με τις κάμερες, σωστά είπε στον αστυνομικό διευθυντή, δεν το συζητάμε τώρα, αλλά δεν έκανε απολύτως τίποτα για την ανάδειξη των ετοιμάτων. Το καταλαβαίνουμε ότι 4 νοσοκομεία κλείνουν στην Αττική. 4. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι κάτω στους δρόμους. Αντί να κάνει μέγα θέμα για αυτό το πράγμα και να μπει μπροστά μαζί με τους εργαζόμενους και να σπάσουν τον κλειό και να προχωρήσουν μπροστά, τα πλακώναν τη ζωή. Άμα την πλακώσαν, εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, το έχει κιόλας η ίδια, εντάξει. Θα τη δινόταν και η ευκαιρία να πλακώσει και η ίδια. Θα το έχει, μεγάλη πόρτα. Αυτή βλέπεις. Το έχει όμως. Ξέρω καράτε, Κυριακό. Λοιπόν. Αν το έκανε αυτό, θα αναδεικνυόταν το μεγάλο θέμα. Βεβαίως και οι συνταξιούχοι ήταν πριν μια μέρα πάλι στο ίδιο, με τον ίδιο τρόπο. Θα αναδεικνυόταν το θέμα και όχι το τι είπε η ζωή στο διοικητή. Στεκόμαστε πάντα στα υποσιώδη στη χώρα και όχι στην ουσία των πραγμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός. Οφείλεται στο γεγονός ότι η ζωή κάνει για το θεάθη είναι πολιτική. Για την ουσία θα έπρεπε να ήταν κάτω με τους νοσηλευτές και να λέει: παιδιά, εγώ μπροστά. Ας χτυπήσουν εμένα. Για να δούμε, χτυπάνε. Και τότε δεν θα πάνε κανένα θέμα. Ποιος θα έλεγε κάτι για τη ζωή του Κωνσταντοπούλου? Τίποτα. Ποιος θα έλεγε? Απλά θα ήταν μαζί με τους εργαζόμενους, όλοι μαζί και το σπάγαμε. Και τότε και εγώ θα τη φώναζα. Λέω: μπράβο, ζωή, και εγώ μαζί σου. Να έρθω εκεί πέρα να δούμε, να το σπάσουμε τον κλειό. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς
Α, εδώ μας έστειλαν και ένα καινούριο ένα μπανεράκι. Ζητείτε. Α, ναι, το ξέρω, ναι, ναι. Σιριζέως για να σκίζει μνημόνια. Μόνιμη απασχόληση, αμοιβή 751 ευρώ μηνιαίως. Φασικός. Λοιπόν, έχει γίνει ο κακός χαμός. Η καλύτερη τους. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μητσικός στα τελευταία. Δεν ξέρω. Πρέπει να μάλλον να έρθουμε σε επαφή. Να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είναι και ο τελευταίος. Μέχρι τελευταία που έβλεπα, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί γίνονται τούμπες, κολοτούμπες, κυβισμοί, ανακυβισμοί κτλ. Δηλαδή ανατοκισμοί, τα πάντα. Λοιπόν, τι λέει, πώς τροφοδοτείται η. Έχουμε από κάτω λίγη να στείλουμε κανένα βιογραφικό. Δημήτρη. Σε ποιο? Για το ζητείτε Σιριζέως. Α, κοίτα, εδώ να δεις. Λοιπόν, εδώ. Υπουργό, διαφήμιση του Lidl. Υπουργός Οικονομικών, 85 κιλά, ύψος 1,70, ένα χρόνο εγγύηση. Το τεμάχιο, 29,90 ευρώ. Και τον βλέπεις εδώ πέρα, πραγματικά, ρε παιδί μου, ο άνθρωπος έχει γεράσει. Με ρουφηγμένα τα μαγουλάκια και προτεταμένα τα χείλη, έτσι, πλάκα, σαν να είναι μοντελάκι. Δεν το θυμάμαι εγώ από την πλατεία Συντάγματος και Γάνδιο. Παιδιά, έχει γεράσει αυτός. Και είμαστε συνομήλικοι. Έχει γεράσει, σουφρώνει. Σαν γριά μπαμπούκο είναι. Δηλαδή το βλέπεις εδώ συνοφριωμένο. Καταπονείται επειδή σκάβει συνέχεια στο ταξίδι. Εγώ πιστεύω ότι. Τώρα πέρα την πλάκα. Εγώ αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν πεθάνουν από κεφαλικά. Γιατί πέρα την πλάκα και πέρα το ότι πόσο τους αρέσει και όλα αυτά. Το ξεφτύλισμα το συνεχές. Όπως και η πίεση που δέχονται. Είναι δραματική και να μην έχει και αποτέλεσμα. Άσε που πολλοί από αυτούς είναι αμαθείς. Δεν είναι δηλαδή. Σαμαράς και Βενιζέλος που δεν καταλαβαίνουν Χριστό, ό,τι και να τους κάνεις. Αυτοί δεν είναι μαθημένοι από αυτοί. Οπότε εντάξει, η ψυχοσύνδεσή τους είναι με ψυχιατρικού χαρακτήρα και αντικείμενο μελέτης, αλλά δεν είναι τέτοια ώστε να αντέξει αυτή την πίεση. Θα δείτε, θα δούμε αυτοκτονίες από δάφτους. Θα δούμε αυτοκτονίες. Με κάτι θα μου πεις. Αλλά λέω. Έχω την αίσθηση ότι δεν έχουμε τόσο πολύ. Στι αναδιπλώσει ένσημο για να μπορέσει δεν να. Δεν εννοώ ότι θα αισθανθούν άσχημα για αυτό που κάνουν για τον ελληνικό λαό. Απλά θα του βγει η υπερπίεση που δέχονται. Όταν του βγάλουν από τα μέσα, έτσι. Δηλαδή από το συνεχέ ξεφτύλισμα και την πίεση που δέχονται από παντού, αυτό θα οδηγήσει κάποιου στο απενεννοημένο. Ανέβρισμα. Να πούμε κάτι, δεν ξέρω πριν κλείσουμε, αν θα κλείσουμε σύντομα, Θέμη. Γίνεται στην Αθήνα από 24 ως 27 του μηνός. Ένα συνέδριο το οποίο αφορά την κλιματική αλλαγή και υπερθέρμανση του πλανήτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμμετέχει κανείς, γιατί υπάρχει ένα κόστος τουλάχιστον 300-400 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο είναι συνυφασμένο με την Ατζέντα 21. Θα το παρακολουθήσουμε λίγο το θέμα και να τα πούμε από Δευτέρα. Γιατί κλιματική υπερθέρμανση δεν έχουμε, έτσι. Τουναντίον έχουμε ψύχη του πλανήτη. Λοιπόν, αυτά. Ολοκληρώσαμε για σήμερα. Να πούμε ότι όποιος ενδιαφέρεται να συνεχίσει τη συζήτηση και επί της ουσίας μπορεί αύριο στις 23.05 στην Παιανία ώρα 7 στην αίθουσα συνειδιοκτησίας Παιανίας στην οδό Σπύρου Αγγελή 14. Είναι ομιλία συζήτηση που οργανώνει η Σύνελευση Πολιτών Παιανίας Γλυκών Νερών. Τη Δευτέρα στο Contra Channel στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου. Θα έχουμε ένα τετατέ μαζί με τους βρικόλακες, τι βγαίνουν εκεί την ώρα, λικάνθρωποι, βρικόλακες, όλα αυτά. Και Τετάρτη 27.05 ώρα 7 μετά μεσημβρία στο Cine Studio στην πλατεία Αμερικής στην Αθήνα, ομιλία και συζήτηση με το κοινό. Στην Τετάρτη 27.05 στο Cine Studio, στον κινηματογράφο δηλαδή, στούντιο για όσους από εμάς ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για πολλά χρόνια, τουλάχιστον μεταπολεμική Ελλάδα, μεταπολιτευτική Ελλάδα. Λοιπόν, πλατεία Αμερικής. Κατά τα άλλα, να πούμε καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και κρατά τα αδέρφια όπου να είναι, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους τους. Γι' αυτό και θα τελειώσουμε με Doors και Riders on the Storm, έτσι καβαλάριδες στην καταιγίδα και ο νεό νοήτο από εδώ και πέρα. Καλό απόγευμα για σας. Διαδικτυακός σταθμός, η ροή.
συνεχής πηγή παροχής σκέψης.